κι βρεις και ρίξεις μια ματιά σε μια μεριά της γης. Θα δεις μια χώρα τόσο θα μικρή, αλλά θαυματουργή, και τότε θα εκπλαγείς. This is the Greece. Στη χώρα αυτή είναι όλα χαλαρά, κανείς δεν σου μιλά, κανείς δεν κυβερνά. Κάνει ο ένας τον πρωθυπουργό, ο άλλος τον υπουργό, η ώρα για να περνά. Greece είναι η χώρα του Κώστα, του Γιώργου και των άλλων παιδιών. Greece είναι η χώρα της μάσας, της ξάπλας και των πολλών κινητών. Απ' το πρωί πουρνάζει για καφέ, μετά για ένα παρφέ, το βράδυ για κεμπά. Όλοι στον τζόγο επιμένουνε και περιμένουνε να ζήσουν απ' τον ΟΠΑΠ. Greece είναι η χώρα του λότο, του τζόκερ, του λαχείου, του προπό. Greece είναι η χώρα του under, του over, του δε δουλεύω αλλά ζω. Παρόλα αυτά καταφέρνει να μην πεθαίνει και προς τη δόξα να τραβά. Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή λοιπόν, των λαϊκιάρακτων και των υπόκλοπων, υπάρχει ένας τύπος φοβερός, λίγο ρομαντικός, δηλωμένος τρελός. Πώς εφερνεί. Έχει μάθει πια καλά να κάνει το κοινό συνεχώς να γελά. Κόντρα στο ρεύμα πάει συνεχώς, πουθενά δεν κολλά, είναι μοναδικός. Εκλήθεια σημαίνει γελάω για ώρες και το ξέρεις αυτό. Ο Σεφερλής έχει χιούμορ, πηγαίω, γελάω μόνο που θα τον δω. Αγαπάς.
ξυπνήσει το σκοτάδι για να ακούσετε μια ιστορία. Για ένα τύπο μιλά που ένα Σάββατο βράδυ είχε μια κακή εμπειρία. Είχε αποφασίσει το βράδυ αυτό να πάει σε μια ψησταριά. Τα λεφτά δεν του βγήκανε, γι' αυτό τελικά πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει πάλι αυτό το βράδυ. Πήρε τόστ και τρώει, είναι κακό σημάδι. Δυστυχώς, αλλά είχε ονειρευτεί γύρω και μπριζόλα ψητή, τούρτες γλυκά, μα τελικά. Πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει πάλι αυτό το βράδυ. Πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει, είναι κακό σημάδι. Άλλαξε ο ήρελος από τότε δυστυχώς, που έχει μπει το ευρώ στη ζωή μας. Ίδιο πράγμα ακριβώς, έπαθε κι ο νεαρός στην παράσταση εδώ τη δική μας. Είχε αποφασίσει το βράδυ αυτό να πάει να φάει καλά. Δεν υπήρχε όμως μία και γι' αυτό τελικά πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει πάλι αυτό το βράδυ. Πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει, είναι κακό σημάδι. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον παράς, άδειος είναι ο κουμπαράς, γι' αυτό λοιπόν ο φουκαράς. Πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει πάλι αυτό το βράδυ. Πήρε τόστ, πήρε τόστ και τρώει, είναι κακό σημάδι. Πήρε τόστ. Κάνω έτσι για να κρυώσει. Και τώρα το βγάλαμε το στιέρα, πήγα να δοκιμάζω, ζεματίστηκα. Πήρε και φωτιά το στιέρα, εντάξει, τη σβήσατε. Τι να κάνω. Αχ, το δεν τρώγεται. Το φάω αργότερα να το βάλω εδώ. Το καταλάβω πότε θα κρυώσει, θα το αισθανθώ. Καλησπέρα σε όλους. Όπω μια ζωντάνια. Ένα κέφι. Είστε καλά. Ανεβασμένοι! Ναι! Ο κύριος είναι ανεβασμένος από μόνος του. Ανέβηκε. Θα περάσουμε καλά σήμερα. Τόσος κόσμος εδώ κοντά στα 1000 άτομα. Και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λείπουνε και δύο, είχαν πάρει τηλέφωνο. Θα περάσουνε, δεν βλέπω να ήρθανε. Θα κολλήσανε με τον Ολυμπιακό, μάλλον γυρίσαν πίσω, δεν πειράζει. Αλλά πώς? Α, το μάθετε, πάω Αυστραλία, ε. Α, στην Αμερική εσείς το μάθετε ότι πάω στην Αυστραλία και ήρθατε Ελλάδα να με δείτε. Να χειροκρότημα στην κυρία. Σου λέει κάπου να τον πετύχω. Τον περικυκλώσω. Μένει Αμερική, είδε ότι πάω Αυστραλία και ήρθε Ελλάδα να με δει. Να είστε καλά. Πώς σας λένε, κυρία μου? Κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα εδώ. Ε, υπάρχει καλή διάθεση. Και πέρσι ήσασταν εδώ. Πες πώς έτσι πήρατε την απόφαση να έρθετε. Δεν είχα ανακοινώσει ότι θα πάω Αυστραλία. Από μόνοι σας πήρατε. What? Ωραία, σταμάτω, τι μου... Ωραία, σταμάτω, τι μου... Ωραία, σταμάτω,
Down, 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 down. Oh, yeah, man, yeah. Κυρία Κατερίνα, το αξίζει το χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Εδώ η κυρία. Πώς σας λένε εσάς? Πώς? Κυριακή. Γιορτάζετε αύριο, ε. Χρόνια πολλά από τώρα. Κυρία Κυριακή, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Για να δείτε τι κοινό έχουμε, κυρία Κατερίνα, ε. Όλες οι ηλικίες. Κυρία Κυριακή, πόσο χρόνο είστε? Γιατί να το πείτε, μια παρέα μας, χιλιάτομα σιγά. Πόσο? Πόσο, για πόσο μοιάζω, κλασική ερώτηση. Εσείς πείτε μου. 98, 100. Παραπάνω είστε. Να είστε καλά, καλησπέρα. Αργήσατε, ανησυχήσαμε, λέγαμε θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Από εκεί ολευθεία βγαίνετε πάλι έξω και ξαναμπαίνετε από εκεί. Α, πάτε πάνω εσείς, εντάξει. Καλησπέρα, πολύ ο κόσμος. Τρεις ώρες από πού ήρθατε? Παιδιά, μην αλλάξετε, ήρθανε καινούργοι. Θα ξαναδούν την αρχή, λέει. Τρεις ώρες. Από πού ήρθατε, μαντάμ? Από πού ήρθατε? Από την Αργυρούπολη. Και ήρθατε τώρα, κυρία, από την Αμερική. Ήρθε πιο νωρίς. Αν το ξέρατε, πηγαίνατε την προηγούμενη εβδομάδα Αμερική να ερχόσαστε παρέα. Φιλόξενοι φαίνεται. Εδώ. Γεια σου, ρε μεγάλε, εσύ μπήκες και διακριτικά δεν σε πήρε κανείς χαμπάρι. Ωπ, και ο τουρίστας, μεγάλε. Την ψάθα δεν την έφερες. Απ' την παραλία σε σηκώσανε με το μαγιό. Σε βλέπω, ωραίος. Και τρίχα κάγκελο στο πόδι. Ωπα! Ωραία, όλοι τρελοί σήμερα εδώ είναι μαζεμένοι. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Καθίστε, κυρία Κατερίνα, βλέπετε. Και θα μπουν κι άλλοι μέχρι τις 11.30-12 έρχονται εδώ. Ξέρουν ότι ό,τι ώρα και να έρθουν στην παράστασή μας θα περάσουν καλά, οπότε. Μια στιγμή να κάτσουν. Θέλετε να σηκώσουμε κάποιους? Γιατί βλέπω, κοιτάτε με το χέρι στη μέση. Θα χορέψει, κάτσε. Ακόμα είναι αρχή. Περίμενε. Να φτιαχτούμε λίγο, να μερακλωθούμε. Καθίστε όμως να βλέπουν και από πίσω οι άλλοι. Εκεί, δεν υπάρχει θέση. Τι να κάνουμε, είμαστε γεμάτοι σήμερα. Και σήμερα. Πώς σε λένε εσένα? Γιώργο, φαγωμένο σε φέρανε από ό,τι βλέπω. Δεν χωράσει ω τραπέζι, δεν κάτσε δίπλα με την άλλη παρέα, αφού από εδώ δεν το βλέπω. Οριακά είσαι. Μα τον είδα και λέω μόνος του είναι γκρουπ. Μόνος σου είσαι, έτσι. Ωραία. Όλα καλά, κυρία Κυριακή. Το μπαλετάκι πώς το είδες, μεγάλη? Άψογο, εσύ είδα, κοίταγες τα κολαράκια από κάτω. Κοιτάω από μέσα εγώ να δω τι γίνεται έξω. Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα, ε, κι εσείς. Να δείτε ένα χορευτικό που κάνω στην πορεία καταπληκτικό. Θα δείτε 7 πανέμορφα κορίτσια με 6 υπέροχα φορέματα. Κατάλαβες τι υπονοούμε. Παγάσα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στο Δελφινάριο Comedy Factory, το εργοστάσιο παραγωγής γέλιο, που και φέτος το καλοκαίρι θα λειτουργήσει κανονικά και θα παράγει πάρα πολύ γέλιο, όπως και κάθε καλοκαίρι, γιατί ωραία εποχή το καλοκαίρι. Μια στιγμή, γιατί ήρθε κι άλλος. Τι έχει φωλιά από εκεί, βγαίνετε. Έχει κι άλλος να περιμένουμε. Ξαναλέω τώρα, θα γίνει μοντάζ εδώ. Στέφανε, μ' ακούς, ο σκηνοθέτης. Καλώς ήρθατε στο... Λάθος. Καλώς ήρθατε στο Δελφινάριο Comedy Factory, το εργοστάσιο παραγωγής γέλιου, που και φέτος το καλοκαίρι λειτουργεί κανονικά και παράγει πάρα πολύ γέλιο, όπως και κάθε καλοκαίρι. Γιατί ωραία εποχή το καλοκαίρι εδώ που τα λέμε. Λίγο ύπουλη, γιατί την αρπάζεις χωρίς να το καταλάβεις. Βγαίνει το βράδυ ντυμένος ελαφριά, ναι, σηκώνει αεράκι. Έτσι την πάτησα κι εγώ προχθές, κυρία Κυριακή. Είχα βγει ντυμένος ελαφριά. Εδώ πάνω δεν φόραγα τίποτα. Σήκωσα αεράκι, την άρπαξ. Σας πιτσίλησα. Συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες, εκεί πίσω έφτασε. Αλλά είπα, την έχω αρπάξει χίλια συγγνώμη. Πάω από εδώ, τσάπα το κομμωτήριο, θα σκάσα. Έλεγα λοιπόν, βγαίνεις, δίνεις ελαφριά, την αρπάζ. Πάλι σας πιτσίλησα. Γιατί να κάνω, μια αντλία είχαμε και τη βάλαμε εδώ πέρα. Δεν περισσεύαμε λεφτά για δεύτερη να βάλουμε και από εκεί. Δύσκολη οικονομική κατάσταση, κυρία Κατερίνα. Χαίρεσαι, με βλέπεις. Και ακόμα είναι αρχή, κάτσε, θα πούμε και θα κάνουμε εδώ πάρα πολλά. Θα μου πεις στο τέλος εντυπώσεις. Βέβαια, εννοείται.
Έλεγα λοιπόν, είναι και κακή οικονομική κατάσταση, εξού και ο τίτλος της παράστασης, πήρε τόστ το Σαββατόβραδο. Πώς και πώς δεν έχουν ξεκινήσει Σάββατο βράδυ να πάνε να φάνε κάπου καλά και μόλις δουν πόσα λεφτά έχουν στην τσέπη, τη βγάζουν με ένα τόστ. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ και εσείς εκεί για να περάσουμε όλοι καλά, να γελάσουμε, να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας. Και σήμερα θα γελάσετε πάρα πολύ, μιλάω ειλικρινά. Αυτό αφήστε το πάνω μου, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσον αφορά το γέλιο, έχω και μια ιστορία στην πλάτη μου. Συνήθως εδώ χειροκροτάνε, γι' αυτό σταματάω. Από συνήθεια. Πόσες επιτυχίες τηλεοπτικές, θεατρικές, πια να πρωτοπώ. Και μ' αρέσει, όπως είπα και πριν, που βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο εδώ, όλων των ηλικιών, μικρά παιδιά, πιο μεγάλα, ακόμα πιο μεγάλα, παντρεμένους. Παντρεμένους έχουμε εδώ, ο κύριος εκεί στη δεύτερη σειρά, το βλέπω. Παντρεμένος, κύριε μου. Γιατί το λέτε έτσι? Πόσα χρόνια? Τι, δεν είναι κίνηση τώρα αυτή, μας βλέπει και ο κόσμος, είναι και η τηλεόραση εδώ. Πολλά. Πόσα περίπου, θυμάστε? 40 χρόνια. Η σύζυγος δίπλα, εσείς μαντάμ, πόσα χρόνια? 40 κι εσείς, 80 χρόνια μαζί. Ένα χειροκρότημα ρε παιδιά, πού να βρείτε ζευγάρι τόσα χρόνια παντρεμένο. Πώς σας λένε κυρία μου? Πάτρα, τον κύριο. Και τη σύζυγο πώς τη λένε, Μίτσο? Πώς σας λένε κύριε μου? Πάτρα μου λέει η σύζυγο. Αφήστε να μιλήσει, θα τρώει που θα τρώει παντόφλα σπίτι, τουλάχιστον εδώ. Εσείς τη κυρία Πάτρα. Και ο κύριος? Ο κύριος Νίκος. Κύριε Νίκο, το λέω αυτό γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο να βρει ζευγάρι παντρεμένο τόσα χρόνια μαζί. Γιατί τη σήμερα εποχή δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει επαφή. Τα παντρεμένα ζευγάρια δεν μιλάνε πολύ μεταξύ τους. Ξέρεις τι σημαίνει να γυρίσεις το βράδυ στο σπίτι και να σε περιμένει μια γυναίκα να σου χαρίσει αγάπη, τρυφερότητα, στοργή? Σημαίνει ότι είσαι σε λάθος σπίτι. Ειδικά τώρα με τα κινητά που έχουν μπει και τα καλά στη ζωή μας, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Όλοι στέλνουν μηνύματα. Γνωρίζει ένας τύπος μια γκόμενα στο μπαρ. Τη γουστάρει, δεν της λέει τίποτα, της στέλνει μήνυμα. Τι γελάτε, βλέπετε τι γράφω? Θέλεις? Εκείνη δεν το απαντάει, του στέλνει μήνυμα. Θέλω. Γίνεται η δουλειά, αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Μετά πάλι δεν μιλάνε, στέλνουν μηνύματα. Σ' άρεσε? Καλό ήταν. Τι θα έλεγες για ένα ακόμα? Όπα με ωμέγα το έγραψε. Ακόμα. Σε λίγο τώρα απολαμβάνω το τσιγάρο μου. Φοβερό. Πάνε εκείνες οι εποχές, κύριε Νίκο, οι ρομαντικές, που πήγαινε ο νεαρός να ζητήσει την κοπελιά από τους γονείς της, να βγουν ραντεβού. Τα έκανε ο κύριος Νίκος, κυρία Πάτρα, αυτά? Τα έκανε. Όταν τα έκανε, τράβαγε καζανάκι και έφευγε έτσι. Να ξέρω, ρωτάω. Εμείς οι νεότεροι δεν τα προλάβαμε αυτά, αλλά εγώ, επειδή είμαι πιστός στις παραδόσεις, έχω καθιερώσει εδώ στο Δελφινάριο κάποια σεμινάρια σε πολύ προσωπικά ζητήματα, έτσι να θυμούνται οι παλιότεροι, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Γι' αυτό έλεγα σήμερα να κάνουμε ένα σεμινάριο για το πρώτο ραντεβού. Θέλετε? Καλά, και να μην θέλετε θα το κάναμε. Απλά ρωτάω από ευγένεια, αφού το έχουμε έτοιμο. Παρακαλώ να έρθει μέσα η Έλενα Τσαβαλιά να παρουσιάσει το σεμινάριο αυτό. Καλώς ήρθατε στο Δελφινάριο. Και στα σεμινάρια που κάνουμε κάθε βράδυ πάνω σε διάφορα σημαντικά προσωπικά θέματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο ραντεβού. Προφανώς η πρώτη έξοδος είναι περίπλοκο θέμα. Το πρώτο και κρίσιμο μέρος είναι να μην φαίνεστε σαν βλάκας μόλις ανοίξει πόρτα. Καλύτερα να είστε για μια στιγμή αφηρημένος. Μόλις τη δείτε, να της πείτε πόσο όμορφη είναι. Αλλά να μην το παρακάνετε.
Μετά, όχι τώρα, αλλά θα το... είναι στο πρόγραμμα. Η κυρία Κυριακή περιμένει πώς και πώς να θυμηθεί τα παλιά. Στην πρώτη συνάντηση με τους γονείς, η στάση έχει σημασία. Μπορείτε να είστε αδιάφορος. Γεια χαραντάν. Ή αρκετά εγκάρδιος. Μητέρα. Ωραία, δεν είπαμε έτσι. Ο μπαμπάς δεν πρέπει να με χώνεψε με το που με είδε. Όταν θα τους αποχαιρετάτε, μην υπερβάλλετε. Πρέπει να φύγουμε. Πηγαίνετε στο αμάξι σας και μην ξεχάσετε να της ανοίξετε την πόρτα. Σούζι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι οδήγησης. Με αυτόν τον τρόπο... ίσως να χάσετε την εκτίμησή της. Με αυτόν τον τρόπο... Beat. Beat. Καλέ, beat, beat. Αυτός μπροστά είναι beat για beat. Ίσως θα ήταν καλύτερα να παίρνατε ταξί. Μόλις φτάσετε, βγαίνετε από τα μάξι. Μπαίνετε στο εστιατόριο. Μπαίνοντας στο εστιατόριο, δεν κάθεστε ποτέ αν δεν καθίσει πρώτα η κυρία, της οποίας προσφέρεται ευγενικά το κάθισμα τραβώντας διακριτικά την καρέκλα, χωρίς όμως να αφαιρείστε μιλώντας σε κάποιο διπλανό σας. Πέσε και η γούνα, Αλέπου. Τι έκανε το θόρυβο, 100 κιλά, 101 ήταν τα λεπουδάκια, γι' αυτό πήρα αυτή. Είναι πιο ελαφριά ένα κιλό. Στη συνέχεια προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή του σερβιτόρου. Στην επιλογή του κρασιού η πλήρης άγνοια δεν ενδείκνεται. Όταν θα φτάσει το κρασί, πρέπει να το δοκιμάσετε, αλλά να μην είστε υπερβολικά επαγγελματίας. Τρώγοντας... Απαιτείτε εγκράτεια! Μην τρώτε πολύ γρήγορα! Αλλά ούτε και πολύ αργά. Ενώ δεν κουνάμε δεξιά-αριστερά τα μαχαιροπύρουνα όταν μιλάμε χρησιμοποιώντας τα σαν προέκταση του χεριού μας. Ακολουθεί ο λογαριασμός. Πρέπει να είστε ψύχρεμοι. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι λάθος.
πληρώσει εκείνη, πρέπει να αρνηθείτε. Για λίγο. Επόμενη στάση είναι κάποιο νυχτερινό κλαμπ. Αν προσπαθήσετε να μιλήσετε, θα φαίνεστε παράξενος. Γι' αυτό πάρτε στάση αδιάφορη και σεξι. Αυτή είναι καλή. Αυτή είναι καλύτερη. Και αυτή ίσως να σας παρασύρει. Η τεχνική χορού έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί δεν ξέρουν και ξεβιδώνονται. Άλλοι πάλι κινούνται ελάχιστα. Μερικοί χορεύουν σαν να έχουν κάτι από κάτω. Κι άλλοι σαν να θέλουν να βγάλουν κάτι. Τότε είναι καλύτερο να μην χορέψετε καθόλου και να φύγετε. Σε 20 λεπτά μπορείτε να βρίσκεστε στο σπίτι σας. Ξεκουραστείτε και κάντε να νιώσει άνετα η φιλοξενή σας. Βάλτε μουσική. Αλλά δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιλογή. Γλυκά, γλυκά, γλυκά. Πάει μόνο τώρα, πήρε φορά. Δεν το ελέγχω. Η Έφη Θόδη θα ήταν άσχετη επιλογή. Ναι, αλλά αυτό είχα. Το πήραμε το περιοδικό Πίστα. Αυτό είχε Έφη Θόδη και Τερελέκα. Τι να βάλω. Διαλέξτε κάτι πιο ερωτικό. Να δω, έχω. Περικλής Κόκκινος, τα ερωτικά. Αποφύγετε όμως τον πειρασμό να καμαρώσετε για το στερεοφωνικό σας. Ήρθε λοιπόν η επιθυμητή στιγμή, η αποπλάνηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Τι μια άλλη φορά, δεν κατάλαβα. Τώρα πάνω στο καλό με κόβετε. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Την πήγα, έφαγα, χόρεψε. Κύριε Νίκο, πες κάτι! Εσύ δεν μιλάς, δεν μιλούν το στόμα ανοιχτό έτσι. Μόνοι λέτε σοβαρά τώρα, είναι πράγματα αυτά. Ξέρεις πως τους δείξατε να παίζει αυτό και να μην κάνουν τίποτα στο τέλος, δεν είναι. Άρε πολύ δωρά τι μου κάνες! Άρε, πολύ δωρά τι μου έκανες! Μια χαρά ήμουνα στον Κορυδαλό και εξαιτίας του βρέθηκα τροχονόμος στους δρόμους και να κουνάω τα χέρια μου πέρα δόθε και να ρυθμίσω την κυκλοφορία. Άρε, πολύ δωρά τι μου έκανες! Καλησπέρα. Φύλακας Άγγελος. Άγγελος δηλαδή είναι το όνομά μου και φύλακας στον Κορυδαλό το επάγγελμά μου. Για την ακρίβεια πρώην φύλακας. Γιατί μετά την απόδραση του Παλαιοκώστα με το ελικόπτερο όλα άλλαξαν. Ήρθε Πολύδωρας και μου λέει, εσύ επειδή είσαι πολύ καλός στην εναέρια κυκλοφορία, πήγε να κάνεις και την επίγεια. Και με έκανε τροχονόμο. Κι άντε εγώ τώρα να ρυθμίσω την κυκλοφορία. Στην τίκτου σπα, δεν μου δείξει κανείς. Sorry, α. Και...
Τι ψάχνεις, ταξί? Ναι, ταξί. Πού πας, στη Τηλεπιχνίδη? Ναι, πού το κατάλαβες? Από το ταμπελάκι. Ναι. Του βάζεις από εκεί, μη καθυστερήσεις, ε! Ρε που καταντήσαμε οι Έλληνες να πηγαίνουμε για μεροκάματο στα τηλεπαιχνίδια. Sorry, α! Και σε ποιο πας, αν επιτρέπετε κιόλας? Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, ό,τι κάτσε. Α, τηλεπαιχνίδι, νάγκη, του μεροκάματο να βγαίνει! Κοίτα, άμα κερδίσουν κανένα ξαφνικό, κανένα ταξίδι, κανένα αυτοκίνητο, δεν θα πούμε κι όχι. Βέβαια, τι είχα ζωστή. Πάντως, σημαίνει εκείνο το τηλεπαιχνίδι που μου αρέσει. Πώς είναι, αμυνά. Ξέρεις ποιο είναι? Αυτό του. Distraction. Αυτό που του παρουσιάζει το Τσουμαλιά, που ήταν μωρέ η Φιλιππινέζα του Ρουβά. Ψινάκι. Α, μπράβο. Ωραίο παιχνίδι αυτό, παιδιά, να το βλέπετε. Κατουράνε, χέζουν μπροστά στην κάμερα. Θα πήγαινα κι εγώ, αλλά είμαι δυσκύλιος, δεν θα. Πάντως έτσι που καταντήσαν τα τηλεπαιχνίδια, να μου το θυμηθείτε. Σε λίγο καιρό, για να έχουν ακροαματικότητα, θα το βγάζουν και θα το παίζουν μπροστά στην κάμερα. Ποιος θα του πάει πιο μακριά. Εκεί θα καταντήσουμε, μη γελάτε. Sorry, α. Αλλά σε αυτό το τηλεπαιχνίδι, ξέρεις ποιο μου αρέσει πιο πολύ? Η παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής. Ή, ξέρω εγώ που σου λέω, ή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αλλού τελείως. Τι πάει, έφυγε και αυτός θα τον πικρούτσκο? Ποιος θα του παρουσιάσει το παιχνίδι τώρα? Δεν με κατάλαβες, ο άνθρωπος έχει φύγει, προχωράει μπροστά. Προχωράει μπροστά? Ναι. Βέβαια, άμα το σπρώχνω από πίσω, πού θα πάει? Μπροστά θα πάει. Έτσι έχει γυρίσει πίσω, άλλοι 30 τον περιμένουν να το. Μ' αρέσει που έχει και αυτά τα ωραία τα παιδιά, τα ψηλά, με τα μαλλιά τα γυμνά, με τις φούστες. Ωραία παιδιά, να τα χαίρει τη μάνα τους αυτά. Είναι πολύ τρέντι. Αυτοί οι γυμνοί στους δρόμους που κυκλοφορούν τρέντι είναι? Ναι. Κάτσε βρε Μινάκια, θα με τρελάνεις. Πες τώρα ότι με βλέπεις εμένα εδώ στη διασταύρωση, γυμνό, με μία φούστα πλισέ, να ρυθμίζω την κυκλοφορία. Θα με περάσεις για τρέντι? Όχι βέβαια. Α, είπα κι εγώ. Sorry. Τους μαζεύω όλους στη γωνία, γιατί ένας ξάδερφος έχει συνεργείο με αυτοκίνητα εκεί. Να βγάλω τα έξτρα, τι να κάνω. Πάντως εκείνο που με εντυπωσιάζει με εσάς τους παίχτες είναι στα τηλεπαιχνίδια που σας βάζουν και κάνουν διάφορες δοκιμασίες. Αυτό που μου αρέσει πολύ στο Distraction είναι που σε συμπέδρε που έχει ένα καναπέ και έχει ξαπλώσει ένας νεαρός και έχει πάει μια πιτσιρίκα και του κουνάει τον κόλο μπροστά στη μούρη. Και λέει παρουσιαστής, άντε αγόρι μου, απάντησε στην ερώτηση. Πού να απαντήσεις με τον κόλο της αλληνής, απαντάς εσύ? Μας τρελάνουν. Αλλά το πιο ωραίο είναι το άλλο με τα πιάτα. Αυτό είναι ωραίο έβριμα. Κάνει την ερώτηση παρουσιαστής, δεν θυμάται την απάντηση, τάκ, ένα πιάτο στο κεφάλι. Πάλι ζορίζεται, τάκ, δεύτερο. Με το δεύτερο θυμήθηκε την απάντηση. Άκου πράγματα. Αφού λέω κι εγώ να του καθιερώσω το, με το γιο μου του χρόνου που δει πανελλήνιες. Θα του πω να μην διαβάσει το παιδί τίποτα. Πάρει μια δωδεκάδα πιάτα, μόλις βλέπει την ερώτηση, τάκ το πιάτο, με 20 θα το πάρει. Άρα, μόλις περνάει. Να σου πω. Έλα. Πες μια λέξη από μου. Μια λέξη από μου. Ψήρα. Από μου. Είναι από τις άλλες. Α, κατάλαβα. Γιατί γελάτε, τέτοιες ερωτήσεις δεν κάνουν εκεί πέρα. Να σου πω, εγώ όμως ψάχνω ταξί, δεν βλέπω, αρχίζω και ανησυχώ. Έλα, βρε μη στεναχωριέσαι, άμα κάνεις 2 λεπτά εδώ, 100 ταξί θα περάσουν. Άντε, φεύγω τώρα γιατί πρέπει να αλλάξω διασταύρωση, ψάχνω τον παλαιό Κώστα. Άδε, θα τον πετύχω. Άρε, Πολύδωρα, τι μου έχεις κάνει. Άρε, Πολύδωρα, δε. Πήγε, ρε, κάτσε. Γεια. Για τηλεπαιχνίδι κι εσύ? Και ψάχνεις και ταξί, ε? Ναι. Χλωμό. Καλώστε. Και εσείς για τηλεπαιχνίδι? Για τηλεπαιχνίδι. Και ψάχνετε και ταξί? Ναι. Όχι, κατάλαβα. Παιδιά, να ένα. Ταξί! 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 Ψάχνουμε ταξί να πάμε σε ένα τηλεπαιχνίδι. Έχουμε αργήσει ήδη. Μήπως και κερδίσουμε αμάξι, χρήμα ή και ταξίδι. Κάνα βραχιόλι ή δαχτυλίδι. Να το ταξί μηνά, έχει μέσα μια γριά. Ονομάζεται Κική, πάει και αυτή εκεί. Ωραία, γι' αυτό τρέξε. Παγκαζί, πιάσε τα 100. Τα ρυφά, ποτάρι.
κοίτα. Κάτσε καλά. Τρέξε, 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 τρέξε. Τρέξε να προλάβω να παίξω τον εκατομμύριο. Πω, 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 εδώ για κάτι αέρια μου. Για δεν πας να τη λες. Γιατί είμαι λόπροχη. Θα τα πάρεις από εκεί. Δεν ξέρεις τι γη. Γι' αυτό τρέξε. Τρέξε, 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 τρέξε. Πάτα γκάζι τέρμα όσο μπορείς. Τα ρήφα, πω τα ρήφα. Τρέξε για να φτάσουμε νωρίς. Τα ρήφα, πω τα ρήφα. Είναι πολλά τα μετρητά. Κάτσε καλά. Είπαμε, σ' αφήνω στον πρώτο. Πού να φας τη γλώσσα σου, χάι, ρε. Στον πρώτο στενό μετά τον περίπτερο, ρε θεία. Εκεί που έχει ένα στούντιο. Σε ποιο παιχνίδι είπαμε ότι πας, στον Deal? Όχι βέβαια, στον εκατομμυριού. Sorry, επλανήθιν. Sorry, εκλανήθιν. Καλά, και πώς ήρθε να πας στον εκατομμυριούχο? Έχεις εσύ τις γνώσεις για να κερδίσεις και να πάρεις τα λεφτά? Μα δεν πάω για να πάρω τα λεφτά. Πάω για να μιλήσω με την ξαδέρφη μου στην Αυστραλία. Και πώς θα γίνει αυτό? Δεν δικαιούμαι μια βοήθεια από το τηλέφωνο. Θα τους πω να πάρουν την ξαδέρφη μου στην Αυστραλία. Χαίστηκα για την ερώτηση. Θα τη ρωτήσω τι κάνει, πώς είναι τα παιδιά. Μου φτάνουν 30 δευτερόλεπτα. Κάτσε, θεία, να βάλω ένα αρωματικό δεντράκι. Έτσι βγάζουμε καθαρή. Καλά, άμα σου βάλω μια ερώτηση εύκολη, θα απαντήσεις, θα γίνεις ρεζίλη. Άμα είναι εύκολη, θα απαντήσω. Άλλωστε δεν είμαι και αμόρφωτη. Εγώ έχω τελειώσει. Το κρυφό σχολείο. Χρειάζεσαι. Και αν δεν με πιστεύεις, κάνω μια ερώτηση να δεις. Ωραία, τι κατηγορία θες? Φάρμακα. Φάρμακα. Πώς λέγεται επιστημονικά η ασπιρίνη? Ακετιλοσαλικυλικό οξύ, βουτυλοβρωμιούχος ιοσκίνη, φενιλοβουταζόνη ή σπιρονολακτόνη? Μπορώ να πάρω τη βοήθεια από το τηλέφωνο? Μπορείς. Να πάρω τον ανιψιό μου τον Τέλη. Πάρω ποιον θες. Παρακαλώ. Τέλη, εσύ? Ναι, ποιος είναι? Η θεία σου είναι εκεί. Έλα ρε θεία, δεν σε κατάλαβα. Δεν μου λες Τέλη, αγόρι μου. Υπερβολές. Ξέρεις πως λέγεται επιστημονικά η ασπιρίνη? Άκε. Ας το θεία, φέρω το εδώ, θα καταλάβει άλλο αυτός. Ακετιλοσαλικυλικό οξύ, βουτυλοβρωμιούχος ιοσκίνη, φενιλοβουταζόνη ή σπιρονολακτόνη? Ρε θεία, δεν τα πάω καλά με τα χάπια. Άμα θέλεις κάτι από υπόθετα. Καλά. Έβαλες και εσύ δύσκολο. Ναι, αυτό έφταιγε. Πάντως, τι από ό,τι κατάλαβα, ανιψιό σου το πάει το γράμμα. Ποιο γράμμα? Λέω, ρε παιδί μου, το σηκώνει το σακάκι. Άμα του πες το σηκώνει, τι να κάνει? Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ ότι κουνάει την αχλαδιά. Την αχλαδιά? Ποια αχλαδιά, τι λέει? Λέω, ρε παιδί μου, το κανελόν το ριζόγαλο. Είναι γκέι. Είναι? Γκέι. Γκέι. Ναι, γκέι. Πού να μην είναι? Κι όλα τα άλλα.
Αυτό λέω ότι είναι λιγάκι. Δεν πειράζει, τη σημερινή μέρα τη μόδα να είσαι ου. Αυτό να μου πει. Δεν θα υπηρετήσει και φαντάρο. Καλά, δεν είναι και ο μόνο, ούτε η πρωτοψάλτη την υπηρέτησε. Κάτσε θεία, γιατί αυτό δεν κάνει δουλειά. Θα βάλω ένα άλλο. Αυτό είναι. Μόνο μη ρίξεις άλλη, γιατί μετά πάμε σε δάσος. Και φοβάμαι να βάλω μου το κάψουνε, είναι και της μόδας. Έλας πάντων, δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ όπως και να έχει, θα τα πάρω τα λεφτά. Μου το είπε στο Φλιτσάνι η κυρία Αλεξάνδρα η καφετζού. Τι σου είπε δηλαδή? Μου βρήκε ένα σταυρό. Oh. Που είναι επιτυχία. Α, έτσι σου είπε ότι είναι επιτυχία. Μου βρήκε ένα ταξίδι. Με γυρισμό δεν νομίζω. Παρέα με ένα ψηλό σε κυπαρίσι. Καλά, το κυπαρίσι είναι σίγουρο. Τώρα για το ψηλό δεν παίρνω και ορκό. Ωπα, θεία, τράβα το τσόπ. Θα σου σβήσει. Θεία, τράβα το τσόπ. Θα μείνεις και θα σπρώγνουμε. Ρε θεία, εκεί πάρε αέρα, τα ακούς. Ωπα, τι είναι αυτό το πράγμα. Θεία, πρέπει να περάσεις χταίο, ε. Έχει βουλώσει πίσω η εξάντληση. Έχεις χρόνια να τη χρησιμοποιήσεις. Πα, 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 πα. Έφαγα ένα κουνουπίδι σήμερα. Έχω πεθάνει. Εδώ έχω πεθάνει εγώ που δεν δοκίμασα καν. Πάρει καλά που είναι το ταξί ανοιχτό από πάνω και παίρνουμε αέρα. Το έχω μισό-μισό με το συνέδερο. Εγώ έχω τα από κάτω, αυτός έχει τα από πάνω. Το κόψαμε στο έτσι. Παίρνει τον ουρανό και πάει. Ποιον βάζει μέσα? Ο Μαγκούφης τι κάνει με αυτόν τον ουρανό? Ανάριστο! Καλά που το είδες, τι αέτας του κέρναμε. Φίλε, μόνος την κάνεις τη μετακόμιση. Δεν κάνω μετακόμιση. Πακιστανό είμαι, πουλάω. Δεν μου λες την περούκα πόσο τη δίνεις? Α, είναι με το κεφάλι μαζί. Νόμιζα την πουλάς και τη δειγματίζει. Δεν μου λες το κεφάλι όλο πόσο πάει? Γιατί έχει ένα ξαδερφό μια ταβέρνα και θέλει να βάλει στον τοίχο μια μοσχαροκεφαλή. Και τέτοιο είδος δεν πρέπει να υπάρχει άλλο. Είναι σπάνιο, ε. Πόσο τις έχεις τις σερβιέτες με φτερά? 10 ευρώ. Α, παπά, ακριβά είναι. Τα προφυλακτικά. Έχω εγώ προφυλακτικά. Έχεις εσύ? Ναι, ένα. Το πήρα πριν από καιρό, αλλά δεν το χρησιμοποίησα από τότε. Δεκέμβριος του 43. Με γεύση μπομπότα. Αυτές τις γεύσεις είχαμε τότε, τραχανά, φλιγούρι και μπομπότα. Κατάλαβα. Πράσινο, φύγε! Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Ναι, ποιος είναι? Ναι, με ακούτε? Σ' ακούω ρε Χρυσό μου, παιδί, λέει και έχω και δουλειά. Δεν ξέρω αν με ακούτε, ως Σπασοκλαμπάνιας είμαι. Λάθος κάνεις, μεγάλε. Θεία, το κινητό σου χτυπάει. Τι? Το κινητό σου χτυπάει. Άστο, σταμάτησε. Και άλλαξε κανένα ringtone. Στο 2006 είμαστε. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι του Μωράκη. Αυτό είναι από τότε που σου να σει, Μωράκη. Πόπο, κάνει και μια ζέστη σήμερα. Τι είναι αυτό που πίνεις, αλκοόλ? Σιγά, θεία, με πνίξεις. Τι αλκοόλ, πορτοκαλάδα πίνω, φάντα. Φάντα. Ναι, φάντα. Α, φάντα. Drink φάντα, steak μπαμπάτσα. Τι έγινε ρε, όλη τρελή εδώ μαζεύτηκανε. Σταμάτα να πίνεις και πλάκος εδώ εκεί πέρα να προλάβουμε. Α, θεία, δεν τρέχω. Ζήτα μου ό,τι άλλο θες. Αλήθεια. Ωπα, θεία. Ωπα, δεν κατάλαβες. Άλλο εννοούσα. Κουμπό σου. Λέω, ζήτα μου ό,τι άλλο θες, παρά να τρέξω, δεν την ξαναπατάω εγώ. Τι θα πει, δεν την ξαναπατάς? Έχω πάθει ζημιά από τρεχαλιτό. Ζημιά? Τι ζημιά? Για να καταλάβεις, ένα μεσημέρι
Κάθεται πίσω ένα γκομενάκι. Να, καλή ώρα σαν και εσένα. Κάθεται πίσω σαν και εσένα, ρε θεία, δεν ήταν σαν και εσένα. Και μου λέει αεροδρόμιο γρήγορα. Το πλακώνω κι εγώ και όπως είμαι στην παραλιακή, ξαφνικά μου πετάγεται ένα σκυλί. Με το που το βλέπω, το κόβολο δεξιά, το κόβω αριστερά, κάτι παντιλίκια από εδώ, κάτι χειρόφωνα από εκεί. Πα! Του τραβάω μία. Τι ράτσα ήταν το σκυλί? Πριν το δυστύχημα, Μπεκινουά. Μετά το δυστύχημα, κανείς δεν το είδε. Ψάξαμε όλη τη γειτονιά, μπαλκόνια, ταράτσεις, πουθενά. Αλλά με τη φορά που είχα πάρει, φεύγω, περνάω πάνω από τη διαχωριστική και πάω και μπαίνω μέσα σε ένα ανθοπολείο. Μιλάμε, έμεινα φυτό. Τρεις μήνες με είχε στη βιτρίνα ο μαγαζάτορας. Και δεν έφευγα κιόλας. Τι Αγίου Βαλεντίνου πέρασε, τι γιορτή της γυναίκας, τίποτα εκεί. Δεν λες πάλι καλά που μπήκα σε ανθοπολείο και έμεινα φυτό. Φαντάζεσαι να έπαινα σε γραφείο ταξιδίων και να πήγαινα από εκεί που ήρθα. Ρε στα παραμύθια και τρέξε, τρέξε να προλάβουμε. Καλά. Ω, παθία, τροχονόμος, για καθάρισε. Φανταστικέ, τροχονόμε! Κάνε μου λιγάκι φρρ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 ρ
Καλά, θεία, καθάρισε μόνη σου, εγώ κατεβαίνω. Να δούμε τώρα τι θα πεις. Κατάλαβες, εκεί έχουμε κατατήσει. Όλοι τρέχουν, κυρία Κατερίνα, στα τηλεπαιχνίδια να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, κανένα αυτοκίνητο, κανένα χρυσαφικό. Αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είμαστε μόνο θεατρική παράσταση, είμαστε και κάτι παραπάνω. Και εμείς εδώ χαρίζουμε δώρα, όχι μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά δώρα χρήσιμα αξίας 20 έως 100 ευρώ, παρακαλώ. Εμείς χαρίζουμε δώρα χρήσιμα, όπως είναι το να μπορεί ο άλλος να πάει θέατρο στο τζάμπα. Ε? Στο τζάμπα. Τι με κοιτάς, στο τζάμπα. Στο τζάμπα, ρε. Στο τζάμπα, ρε. Στο τζάμπα, ρε. Στο τζαμπαρέ, στο τζαμπαρέ. Κυβέρνα μας, κυβέρνα μας, κυβέρνα. Το χρήμα έχει τη δύναμη τον κόσμο να γυρνά. Το μάρκο, το δολάριο, η λίρα, το δυναρίο μπορούν να κάνουν εύκολα με αυτόν τον εικονά τον κόσμο να γυρνά. Κρίμα, 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 κρίμα. Άμα έχεις κρίμα νιώθεις πως είσαι θεός. Δεν δουλεύεις μόνο κάθε σε πίνεις και τρως. Στη ζωή σου έχεις ένα μονάχα σκοπό. Θες συνέχεια να ακούς αυτό. Άμα έχεις κρίμα όλοι για σένα μιλούν. Κι αν σε δουν αμέσως κύπουνε σε προσκυνούν. Για το κρίμα και τη μάνα τους κάποιοι πουλούν. Όλα πια τα περιθώρια εξαντλούν. Το χρήμα πια μας κυβερνά, μας κυβερνά, μας κυβερνά. Το χρήμα έχει τη δύναμη τον κόσμο να γυρνά. Κανείς μην το ξεχνά. Χρήμα, 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 χρήμα. Δυστυχώς δεν γλιτώνει κανείς. Είτε είναι δικηγόρος, γιατρός, βουλευτής. Όλοι θέλουν μια μίζα να πάρουν μπροστά. Και μετά θα λειτουργήσουν όλα σωστά. Συνειδήσεις με ευκολία πολύ ξεπουλούν. Και τον όργο που έχουν δώσει αμέσως πατούν. Όλοι ξέρουν πια πως είναι το χρήμα κλειδί. Για να έχεις κάθε πόρτα ανοιχτή. Το χρήμα πια μας κυβερνά, μας κυβερνά, μας κυβερνά. Το κόσμο όλον το γυρνά με αυτόν τον ηχονό.
χρήμα, 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 χρήμα. Το χρήμα του ατιμουτσικού το βρίσκουν στο μικρούτσικο. Γι' αυτό ξεκατηνιάζονται στα μάτια μας μπροστά. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Τένια Μακρύ και σήμερα θα παρουσιάσω εγώ την εκπομπή. Γιατί ο Ανδρέας έφυγε για να πάει στον τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Απλά μου είπα να σας πω ότι έφυγε εκτάκτος για να συναντήσει μια κοπέλα που θέλει να αυτοκτονήσει. Εδώ λοιπόν και πάλι με μια ακόμα εκπομπή από καρδιά. Από καρδιά έφυγε χτες και ο αγαπητός Βαγγέλης, ο οποίος ήρθε εδώ να πει την ιστορία του και είδε να αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα για την οικογενειακή του ζωή. Από καρδιά έφυγε προχτές και ο Νίκος, μετά το σοκ που υπέστη από αυτά που αποκάλυψε η γυναίκα του. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε και αυτή τη βδομάδα και από καρδιακά επεισόδια και από νούμερα. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει ο σημερινός μας καλεσμένος. Θα φύγει όπως θα μπει, δηλαδή περπατώντας, ή θα τον πάνε τέσσερις όπως πήγαν και τους άλλους και θα μας μείνουν και τα λεφτά. Να έρθει παρακαλώ μέσα ο Μεμάς να πει την ιστορία του, να ξεφτυλιστεί, να γίνει ρόμπα δημοσίως και να κερδίσει από 3 έως 5.000 ευρώ. Πέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος, με μας. Τι με σας. Λέω, με μας. Και με σας. Μόνο τον κόσμο με εγώ δεν χαλάω χατήρια. Δεν με κατάλαβες. Θέλω να πω το όνομά σου είναι με μας. Το ξέρω, χρόνια τώρα. Ωραία. Έλα με μα, κάθεσαι εδώ. Κάτσε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Είναι το παντελόνι σωλήνα και δεν λιγάει, αλλά θα το παλέψω. Πες μας τώρα την ιστορία. Ποια ιστορία? Αυτή που ήρθες, να μας πεις και να πάρεις τα λεφτά. Α, κοίτα κερατένια, έχω διάφορες ιστορίες. Έχω μία που κάνει 3.000 ευρώ. Αλλά ένα απλή, κάτι πινελίκια, κάτι χαστούκια, κάνα δύο κλωτσές. Μια πεθερά στη μέση που θέλει το κακό μου, απλά πράγματα. Έχω μία που κάνει 4.000 ευρώ. Είναι ίδια με την προηγούμενη, απλά έχω βάλει και ένα κουμπάρο στο παιχνίδι, ο οποίος άμα θέλεις μπορεί να πάρει και τηλέφωνο και να αρχίζει να βρίζει. Μόνο που έτσι θα πάει κάτι παραπάνω, γιατί είναι περαστικό το τηλέφωνο, παίρνει από καργαλιάνους. Και έχω και μία την καλή με 5.000 ευρώ, που εκεί ανακατεύω τους πάντες, οι χωριανούς, οι γενολόοι, τον παπά του χωριού, ένα υδραυλικό, ένα μπάτσο, ένα πατωματζή, την κυρία Κατένα από την Αμερική, τον κύριο Νίκο, όλους τους βάζω μέσα σε μπούρμπουλους, θα τους φύγει το κλαπέτο μόλις ακούσουν την ιστορία. Θα δεις τα μηχανάκια τη GGB, πώς τη λέει αυτή την κυρία που τα έχει, να χτυπήσουν κόκκινο. Αυτό θες και εσύ, έτσι, κυρία Τένια. Έτσι, έτσι. Α, γεια σου. Λοιπόν, πες μας την ιστορία με τα 5.000 ευρώ. Να ανάψουν λίγο τα αίματα, να ανέβουν και τα νούμερα της εκπομπής, μήπως δούμε και εμείς προκοπή, γιατί μας έχει κάνει τον deal απέναντι. Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, κερατένια, εμένα η ζωή μου είναι πολυτάραχη. Μπήκα από μικρό στα βάσανα, να φανταστείς παντρεύτηκα σε ηλικία 18 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το δημοτικό. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν τα έπαιρνες τα γράμματα. Ξένα πράγματα, εγώ δεν αρπάζω. Καλύτερα μου κοπεί το χέρι παρά να. Τα βλέπα εκεί πάνω στο θρανίο. Λέω με μα, μη δίνει σημασία, δεν είναι για σένα. Δεν έπαιρνα που λες τα γράμματα.
Έπαιρνα όμως τη δασκάλα. Γενικά ήμουν λανιάρης από μικρός. Μ' άρεσε πολύ το σεξ. Αφού όταν διάβαζα ένα βιβλίο, πήδαγα τις σελίδες. Λέω και το κωμικό μου, έτσι εντυπωσιάζω το κοινό. Παντρεύτηκα που λες την Καλλιόπη. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια ήμασταν ευτυχισμένοι. Βγαίναμε και γλεντάγαμε δύο φορές τη βδομάδα. Εκείνη κάθε Τρίτη με τις φίλες της και εγώ κάθε Σάββατο με τις φίλες της. Μετά όμως από κάποια χρόνια, κυρατένια, άρχισε να μου κάνει νερά. Μιλάμε, είχα βαρεθεί να σουγκαρίζω. Δεύτερο αστείο στο καπάκα, τους τρελάνε όλους σήμερα. Θα τους αφήσω έτσι. Όταν λες νερά... Θέλει μυαλό, κυρατένια. Άρχισε να μου τα φοράει. Εκεί κολλάει ο υδραυλικός, ο μπάτσος, ο πατωματζής. Σπάσαν τα πατώματα που εσύ δεν πάτησες. Μιλά της καρδιά μου, μιλά της ψυχή μου. Μιλά της κορμί μου, να ξαναγυρίσει. Κρατένια, συγγνώμη, αλλά μ' αρέσει πολύ ο Νταλάρας. Κι έτσι και πω τραγούδι του, το κάνω και βίντεο κλιπ ταυτόχρονα. Χίλια συγγνώμη, παρασύρθηκα. Με όλη αυτή την ιστορία, εγώ δεν αισθανόμουν καλά, έβραζα μέσα μου, ένιωθα σαν ζεύρα. Λες και ήμουνα στο Τιτανικό. Καλά, τι σχέση έχει ο Τιτανικός? Γιατί έχει ζεύρα. Λέμε ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται. Με κεράτωνε, κερατένια! Με κεράτωνε η σκρόφα! Άκουμε, μα. Επειδή έχεις αρχίσει να λες κουβέντες που αλλοιώνουν την εικόνα της γυναίκας σου, ναι, και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να ακούω μόνο τη μία πλευρά, ναι, θα έλεγα να δώσουμε την ευκαιρία και στη γυναίκα σου να έρθει εδώ και να πάρει θέση. Δεν πιστεύω να θέλει να πάρει τη δικιά μου τη θέση. Θα χεστούμε, στο λέω. Εγώ τώρα βολεύτηκα εδώ και μετά το βίντεο κλιπ που έκανα. Ας κάτσε εκεί στην ακριανή την κίτρινη. Την άλλη την μπλε δίπλα. Στην άλλη κίτρινη από εδώ η καφετιά είναι δικιά μου, στο λέω. Δεν σηκώνομαι, τον κόλο σε χτυπάς κάτω. Να την υποδεχτούμε λοιπόν. Έλα Καλλιόπη, πέρασε μέσα. Μπαμπαμπα, τι ευχάριστη έκλειψη ήταν αυτή. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Beautiful. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Θα σου έρθει παπούτσι. Μου βάλες το κιτρινάκι και μου ήρθες. Και παπούτσι αστορτή. Και το λουλούδι στα μαλλιά, η Μανταλένα. Άλλος για τη βάρκα, άλλος για τη βάρκα. Με τσάρθε τη βάρκα, είμαι μοναχή. Σημαδί ρίξε στα γυαλά και πώς θα σου το πω. Λαλά, λαλά, λαλά. Σαν τρεπόμαστε λόγο. Καλλιόπη, έλα, κάθισε εδώ μαζί μας. Να βρούμε μία λύση. Μήπως μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τα αμφίδρομα συναισθήματά σας που απορρέουν συγκρούσεις, σπασμωδικές αντικρούσεις και παρήσακτους διαξυφισμούς. Μηδες. Αυτά που σου λέγε εγώ στο σπίτι. Τι της έλεγες δηλαδή? Αυτό, ότι πρέπει να αμφιδρομήσουμε τις σπασμωδικές αποκρούσεις οι οποίες εναντιώνονται στους παχύσαρκους διαξυφισμούς και να πόκειται από ένα χαλήν το πάθος που υποβόσκει σε ένα χωράφι που έχω στον οροπό και καταπιέζεται καθημερινά, θα έλεγα, από το βόρειο Σέλλας, το οποίο υφίσταται στην καταπίεση που τραβούν καθημερινά τα παιδιά των φαναριών. Πού κόλλαγαν τώρα τα παιδιά των φαναριών? Γιατί κόλλαγε το βόρειο Σέλλας. Λέμε ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται. Να πει ρε. Σ' ακούμε Καλλιόπη. Κοιτάξτε κυρία Τένια μου, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εν μέρη... Όπα, 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 όπα. Τη μέρη μην την πιάνει στο στόμα σου. Μέρη, μωρέ, τι λέει αυτός? Ξέρω εγώ τι λέω, τη Μέρη, μη την πιάνεις στο στόμα σου! Αν θες να έχει ομαλή έκβαση εκπομπή και να έρθει εις πέρας, πρόσεξε τι θα πεις, εντάξει? Κερατένια, εγώ είμαι καλός, καλός, χαλή να μην πατήσεις, και όχι οποιοδήποτε χαλή, αυτό που γράφει welcome όταν μπαίνεις, goodbye όταν φεύγεις. Αλλά μην αρχίσω να φορτώνω.
Ειδικά εσύ, ξέρεις τι παθαίνω άμα φορτώνω. Πιάνομαι. Κυκλοφορώ έτσι, κυρατένια σκυφτώ στη γειτονιά και με βλέπουν και λένε «Αυτός, ο άνθρωπος αυτός, που περπατάει πάντα σκυφτός, είναι του μπαφαού ανιψιός». Το πάπος μου. Αχ, μεγάλος. Μακεδονομάχος. Γι' αυτό πρόσεξε τι θα πεις, το λέω έτσι, να μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Συνέχισε, Καλλιόπη. Έλεγα λοιπόν, κυρία Τένια μου, ότι εν μέρη ο Μεμάς δεν είναι κακό παιδί. Άγια σου. Άγια σου. Απλά παρασύρθηκε. Παρασύρθηκε και άλλαξε τελείως όταν τα μπλέξε με μια ρωσίδα που δούλευε σε ένα στριπτιζάδικο. Έτσι είναι, Μεμά. Έτσι είναι, κυρία Τένια. Κοίτα, κυρία Τένια, εγώ έχω περίεργα γούστα. Μ' αρέσουν δύο είδων γυναίκες, οι αλλοδαπές και οι ντόπιες. Αλλά δεν ξέρω, με αυτή τη ρωσίδα έφαγα κόλλημα, ρε παιδί μου, αναστατώθηκε το είναι μου. Δηλαδή, με το που την είδα, γύρισαν τα μάτια. Έτσι έκαναν, δηλαδή, δεν μπορούσα να το ελέγξω. Κάτσε να τη φωνάξω τη ρωσίδα μέσα, να τη δεις και εσύ, να τη δει και ο κόσμος, για να καταλάβεις για τι πλάσμα μιλάμε. Να τη φωνάξεις. Σέρκοβα! Σέρκοβα! Έλα μέσα, μωρέ, λανιάρα! Κοίτα, κερατένια, για τι πλάσμα μιλάμε. Θα πάθει ζημιά το πανελάδιο. Θα παραμιλήσει ο υδρόβιος. Και είναι κεντυμένη βαριά σήμερα για τη φύσα και τα απογευματάκι. Κοίτα, άλλαξε και ποδαράκι. Ο κύριος εκεί μπροστά έχει έρθει, έχει τον λόγο του. Μην το χάσουμε από πελάτη. Καλώς τα δεχτήκαμε. Το τσόκαρο. Μαζέψου. Τι είπες, μωρέ, βλαμμένη. Επίπεδο. Μωρή εμένα! Κλείστο το ρημαδάκι σου γιατί θα στο κλείσω εγώ! Μαζέψε! Εμένα ναι, μωρή, είπες να κλείσεις! Σέρκοβα! Επίπεδο... Έτσι που λες, κερατένια, με το που την είδα στο μαγαζί να βγάζεις τα ρούχα, της έπαθα πλάκα, ε! Την παίρνω το ίδιο βράδυ. Την πάω στο ξενοδοχείο, κάνουμε ό,τι κάνουμε και την άλλη μέρα μένει δυο μηνών έγκυος. Από ποιον? Δεν το κατάλαβα το υπονοούμενο. Τι θα πει από ποιον? Από μένα. Κάτσε με μα, γιατί αυτά που λες δεν στέκουν. Θα τους πάρουμε πι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάνεις έρωτα με μία γυναίκα σήμερα και την άλλη μέρα μένει έγκυος και μάλιστα δύο μηνών. Έτσι μου είπε. Αφού κι εγώ απόρρισα με τον εαυτό μου. Γιατί ήξερα ότι είμαι καρπερός, αλλά όχι και τόσο. Μετά από κάτι μήνες γέννησε. Βγήκε φταμινίτικο το παιδί, αλλά μια χαρά, κερατένια, να δεις ένα γιο που έκανα, ίδιο στα αφεντικό της. Δικό σου παιδί και είναι ίδιο τα αφεντικό της? Ναι, αλλά κι εγώ ξέρεις πως μοιάζω με τα αφεντικό της. Από ό,τι μου έχει πει, τον ξέρω τον άνθρωπο. Ίδιοι είμαστε, σαν δύο σταγόνες νερό. Μόλις μεγάλωσε λίγο το παιδί, άρχισε πάλι να δουλεύει, αλλά κυρία, κερατένια, μπορεί να έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά κυρία, σπίτι, μαγαζί, μαγαζί, βίζιτα, σπίτι. Μάλιστα. Από τότε, κυρία Τένια μου, που τα μπλέξε με αυτήν, ξεμυαλίστηκε και άρχισε κάτω βόλτα. Τώρα φορτώνω. Συγγνώμη, κυρία Τένια, αλλά άμα νευριάζω, έχω ένα τικ, με πιάνει, μη δίνει σημασία. Δεν έρχεται πια τα βράδια στο σπίτι. Ή όποτε έρχεται, είναι συνέχεια μεθυσμένος. Μου μιλάει απότομα, με βρίζει. Ένα διάστημα με χτύπαγε συνέχεια. Όπα, 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 όπα! Εδώ λέει ψέματα, κερατένια. Ναι, 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 λες ψέματα. Όσο είμαστε παντρεμένοι, μόνο μια φορά την έχω χτυπήσει. Μόνο μια φορά. Ξεκίνησα τον Απρίλιο του 97 και σταμάτησα τον Γενάρη του 98. Γιατί είχε αλλάξει χρονιά, έπρεπε κάποιος να σπάσει το ρόδι. Εγώ ήθελα να το σπάσω το κεφάλι, σε εκείνη δεν καθόταν. Μετά μου φύγει η όρεξη, δεν το συνέχισα. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Μιλάς πια εσύ που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με κες και έχεις φύγει χωρίς ενόχες. Πια εσύ που πατάς τόσου όρκου ζωής, που πεθαίνω και αδιαφορείς. Να τα λες όλα αυτά πώς μπορείς, για εσύ. Συγγνώμη, κυρατένια,
αλλά μ' αρέσει και ο Μητσιάς. Και έτσι και πω τραγούδι του, το χορεύω και αυτό, δηλαδή χίλια συγγνώμη παραφέρθηκα, αλλά... Τι να σου πω, κακομοίρη μου, τι να σου πω, πουλάς και πνεύμα, καραγκιόζι, καραγκιόζι. Όπα, μίλα όμορφα, μίλα ωραία, έτσι κυρατένια. Έτσι, όμορφα κι ωραία, θέλω να περνάω μέχρι το πρωί. Ναι, μωρέ, κυρατένια, ξέρεις ποιο θέλω να πούμε τώρα που μερακλωθήκαμε. Αυτό που λέει, τορνέρο, τορνέρο, που λέει ο Μελισανίδης ο Ρουμάνος. Να κάνουμε και έτσι τα χέρια στα ρουμάνικα, ε! Θα το κανονίσουμε και αυτό κάποια στιγμή, να το περάσουμε στο πρόγραμμά μας. Αντά είσαι, έχεις φωνή καλή, ε! Και από χορό βλέπω είσαι... Εντάξει με, μα ξεδώσαμε λίγο. Το είχαμε ανάγκη, κυρία Τένια. Θες τη γνώμη μου, το είχαμε ανάγκη. Και θες να συμπληρώσω κάτι άλλο, το είχαμε ανάγκη πολύ. Γιατί υπόθηκαν βαριές κουβέντες και έπρεπε λίγο το... Αλλά ας έρθουμε πάλι στο θέμα. Να έρθουμε, αλλά το είχαμε ανάγκη, στο λέω να το ξέρεις αυτό. Σας παρακολουθώ τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω από πού πηγάζει όλο αυτό το μένος μεταξύ σας. Με μάμπορο να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Ελεύθερα. Η σεξουαλική σου ζωή με την Καλλιόπη πώς είναι? Τι εννοείς? Λέω, μιλάς τη γυναίκα σου όταν κάνεις έρωτα? Αμέ, άμα είμαι κοντά σε τηλέφωνο. Μα τι λες τώρα, κυρία Τένια, θα αφήσω εγώ τη Ρωσίδα από εδώ και να πάμε την Πατσαβούρα από εκεί? Σε παρακαλώ με, μα. Πιο κόσμια. Καλά, θα αφήσω τη Ρωσίδα από εδώ και να πάμε το Βετέξ. Από εκεί το έφτιαξα, το συμμόρφωσα. Σου λέω, η γυναίκα δεν παίζεται στο κρεβάτι. Είναι ηφαίστειο, Βεζούβιος, Βεζούβιος. Σιγά το ηφαίστειο. Τι να φτουρίσει μωρά αυτή μπροστά μου. Και αν θες να ξέρεις, ο ξάδερφός ο Γιάννης ο Μαγκαφούνιας ο Πιτσαδόρος λέει ότι εγώ είμαι καλύτερη στο κρεβάτι από τη Σέρκοβα. Ναι, και πού το ξέρει αυτό ο Γιάννης ο ξάδερφός μου Μαγκαφούνιας ο Πιτσαδόρος? Μπορώ να μάθω, παρακαλώ! Αυτό θα μας το πει ο ίδιος. Πώς? Το περιμένουμε κι αυτόν από στιγμή σε στιγμή. Κατάλαβα, θα γίνουμε εδώ. Πάει μια παραγγελία εδώ πιο πάνω και από ό,τι μας είπε θα περάσει από εδώ γιατί είμαστε στον δρόμο του. Έχουμε έναν επιζώντα, 11-8-80. Καλώς το Γιάννη. Όπα, θα βγάλεις και το κεφάλι. Λύσ' το λουράκι, χρυσό μου παιδί. Άμα δεν κόβει το ρημάδι, χωρίς στρατομάρα μου. Τι να χαθεί. Γιάννη. Η Καλλιόπη από εδώ ισχυρίζεται ότι είναι καλύτερη στο κρεβάτι από τη Σέρκοβα. Είναι αλήθεια? Δεν είμαστε καλά μπροστά στην Καλλιόπη, την αυτούρηση Ρωσίδα. Και πού το ξέρεις αυτό, Γιαννάκη, έχεις πάει με τη Σέρκοβα? Μια και δυο. Ψέμι τα λέει, μήμα. Ουρκίζομαι. Όταν έρχεται σπίτι με φιάλος του, αυτό δεν κάνει τίποτα. Μόνο φιάλοι του πηδάνε. Όλοι. Όχι, μήμα. Αλλιώς θα σε σφάζα. Όταν έρχεται σπίτι με φίλους του, μόνο φίλοι του πηδάνε. Και το άλλο το χαϊβάνι τα χάβει. Μαζέψου! Μωρή βρωμιάρα, κλείσε το στόμα γιατί... Επίπεδο... Έτσι και σηκωθώ επάνω σου, έχω βγάλει το μαλλί extension extension. Μαζέψου! Μωρή δικό μου μαλλί, είπε να βγάλει. Επίπεδο... Αν δεν σ' αφήσω εγώ κουρούπα, να μην με λένε Καλλιόπη. Μαζέψου! Επίπεδο. Ωπα, κερατένια, να σου πω. Μπορώ να αποχωρήσω για λίγο από την εκπομπή γιατί υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα με μα τώρα, πάνω στο καλό? Πάνω στο καλό, αλλά δεν γίνεται ανωτέρα βία. Τι εννοείς? Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πάω και θα τα κάνω στο βράκι. Όλο ευθεία! Καλά, καλούν, ήταν δεν προλάβαινα. Εδώ από πίσω θα κάτσω μια γωνίτσα να ακούω και τι λένε για το ατομό μου. Κάνα περιοδικό, έχει κανένα από πάει να διαβάσω, κανένα τυραμόλα, κανένα σεραφίνο απ' όλα. Ωραία. Στο τσακ, στο τσακ. Να μας πήρε και ο Μεμάς με το γαριδάκι του. Ποιο γαριδάκι, ε? Μόλις με βάζει κάτω ο Μεμάς, μας ακούει όλη η γειτονιά. Το ροχαλιτό του ακούει η γειτονιά. Beautiful. Το ροχαλιτό του, τίποτα άλλο. Θα σου έρθει σκουπάκι.
ροχαλίζει γιατί είναι κουρασμένο. Όταν πριν με είχε πετάξει τα μάτια έξω, τι θες να κάνει, ε? Σου είχε πετάξει τα μάτια έξω, ποιος, με εμάς, ας γελάσω. Τι ξέρει μωρό με εμάς από γυναίκες. Ω, Παγανάκη, εδώ έχεις άδικο. Χέσε μας και εσύ, ρε, με εμά. Έγινε. Όπο, τι τα ήθελα τα γεμιστά σήμερα. Όπο, η ντομάτα ολόκληρη βγήκε. Με το καπάκι μαζί. Ακόμα ότι έχω φάει και μελιτζάνα. Ωχ, κι ήταν και μεγάλη. Ωπα, κοίτα τι γίνεται εδώ. Με τον Ποπάι και τον Πόλτο τσακώνονται τώρα. Τι έγινε, φύγανε μέσα, δεν ακούω φωνές. Κρατενιά! Τι έγινε, γιατί δεν μιλάτε. Α, καλά. Γιατί εσύ νομίζεις ότι είσαι καλύτερο, ε? Ε, και βέβαια είναι καλύτερος. Μπροστά στον άλλον με την μπάμια. Ναι, μπάμια, μπάμια. Αλλά άμα ανοίγες στο ψυγείο, ο Μπαρμπαστάτης ήταν μέσα. Εντάξει. Εσύ άμα ανοίγες την τουλάπα, ο Γιαννάκης ήταν μέσα. Άσε ρε Γιαννάκη, τι να μας πεις και εσύ για ερωτικές επιδόσεις. Κάτα κερατένια λίγο. Έχουμε άλλο γιατί δεν βλέπουν αυτά, είναι αυτό. Μιλάμε αίμα, αίμα. Α, τα ψή έχω φάει. Που η μόνη κόμενα που είχες μέχρι τώρα ήταν μια κούκλα φουσκωτή που σου είχαμε κάνει δώρο στη γιορτή σου. Αγάπη από νάιλον. Άσε τις εξυπνάδες, καραγκιόζι, καραγκιόζι. Γιαννάκη, πρόσεξε τα λόγια σου, θα χεστούμε. Τι, πάλι. Εν τη ρήμη του λόγου, κύριε. Δεν πειράζει, δεν πήρε τα πάνω του, άρχισε να... Καραγκιόζε, καραγκιόζε, εγώ δεν πρόβαλα να μου σωμαγωνέ! Αυτός, ωραίο, άντρα βρήκες, μωρέ! Δεν είναι μάχη, άμα το καταγγείλω, να πάρει τώρα κυρία Κατερίνα από την Αμερική τώρα, να επέμβει στην κουβέντα, να πει, γιατί ξέρει για σένα πολλά. Αν ακούει η κυρία Κατερίνα, την προκαλώ, να πάρει τώρα από την Αμερική το τηλέφωνο, θα το πληρώσει ίδια. Αλλά να πάρει τώρα η κυρία Κατερίνα, να μ' ακούει. Καραγκιόζε, να ξέρουμε όλα τα δικά σου. Που μπροστά παντού σε κυνηγάνε, σε ψάχνουν καραγκιόζε. Αν ακούει η κυρία Κατερίνα, να πάρει τώρα να επέμβει. Να πάρει. Ναι. Γιάννη, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Καλά σου λέει, Γιάννη, ηρέμησε. Μην ρίχνει το επίπεδο. Τι να ηρέμησε, κυρία Κατερίνα, το βλέπει με προκαλεί. Δεν μένω άλλο εγώ εδώ. Φεύγω. Α, στο καλό. Σκοτώθηκε ο μαλάκα. Μπιπ. Έριξε κουτουλιά ο Ζιντάν. Ξέρεις πως το Ζιντάν για να του δώσει τα χρωστούμενα. Τον Καραγκιόζη. Ηρέμησε μωρό μου εσύ. Χαλάσκη κοτσίδα, τη βλέπω, έχει πάει εκεί πάνω. Γιάννη, θα σε παρακαλέσω να ρίξει τους τόνους. Και εσύ, Καλλιόπη. Νομίζω πως είναι θεμητό να σεβαστείς τον άντρα με τον οποίο έχεις ενωθεί με τα δεσμά του γάμου. Άλλωστε και η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Ωραία. Αλλά πριν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το μεμά. Κυρατένια, εγώ πριν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εσένα. Είμαι περίεργος να δω ποιος θα κάτσει αύριο εδώ. Θα ανοίξω την τηλεόραση να δω τι ώρα αρχινίζεται. Πέντε. Πάλι καλά που είναι καφετιά η πολυθρόνα και δεν φαίνεται τίποτα. Μιλάμε, δεν προλαβάς το τσακ. Έμα, έμα. Που πρέπει να πάρω τηλέφωνο κανένα συγγενή να μου στείλει καμιά μπουκάλα. Δε, τζαλίζομαι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι με μα και θέλω να μου απαντήσει με το χέρι στην καρδιά. Έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να τα ξεχάσεις όλα, να τραβήξεις μια μολυβιά για παράδειγμα και να γυρίσεις πίσω στην Καλλιόπη? Κοίτα, κυρατένια, το μυαλό μου λέει ναι. Η καρδιά μου λέει όχι. Από το σηκώτη ακόμα δεν έχω απάντηση. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα πια είναι αργά. Θα σας πω κάτι και θέλω να μείνουμε μεταξύ μας. Η Καλλιόπη περιμένει τον Πελαργό. Ποιον περιμένει? Τον Πελαργό.
Θα αργήσει να έρθει, γιατί εμείς θα φύγουμε όπου να είναι. Δεν κάνω πλάκα. Καλλιόπη κυοφορεί το παιδί μου. Τι έκανε, λέει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κερατένια, άκουσα καλά. Η Καλλιόπη εγκυοφορεί το παιδί του, έτσι είπε. Έτσι, έτσι. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Νιώθω μιας κατωδύνη να ανεβαίνει. Το νιώθω, πάω από καρδιά. Μια στιγμή με μα, μην πεθάνεις ακόμα. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Η κυρία Κατερίνα θα είναι από Αμερική. Μήπως αλλάξουν τα δεδομένα. Μακάρι, πες τα, κυρία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Please, please. Μιλάει και αγγλικά εκείνη. Θα έπεσε η γραμμή. Τι κρίμα. Δηλαδή, μπορώ κι εγώ να πεθάνω με την ησυχία μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Το νιώθω. Πάω από καρδιά. Πού πας? Α, τουαλέτα. Άρε, πολύ δώρα που κατάντησα, στέλνω τον κόσμο στην τουαλέτα. Άρε, πολύ... Άρε, πολύ δώρα, άντε να βρω τώρα που είναι η διασταύρωση Καβάλας και Καρπενησίου. Sorry, πώς ξέρεις που είναι η Καβάλας και Καρπενησίου, σε βέθερε. Καλά, από την Πάτρα είσαι. Καλά, εντάξει. Ρε Φλόρε, εσύ για πες μου πως είσαι πιο... Ξέρεις που είναι η Καβάλας Καρπενησίου. Καλά. Ρε τι έχω πάθει. Ο Πολύδωρας κάθε μέρα με έχει βγάλει και αλλάζω διασταύρωση. Να πετύχω πουθενά τον Παλαιοκόστη. Έχω τρακάρει τη μισή Αθήνα. Καλά είσαι, σβήσε. Άρε Πολύδωρα, τι μου κάνες. Κι αυτός ο Παλαιοκόστας ο έρημος ήθελε να το σκάσει από τον κορυδαλό με ελικόπτερο. Χάλαγε τα Σαββατοκύριακα από τον παίρνει η Mercedes. Θέλει να κάνει φεστιγκόμενα. Το καλό είναι τώρα ότι παρακαλάει να ξαναγυρίσει τη φυλακή. Τώρα του λέμε αργά, του δώσαμε σε άλλον το κελί. Είδε ο άλλο τι ωραίο, τι φυλακέ Αλικαρνασσού. Πήρε 5 μέρες άδεια, δεν ξαναγύρισε και τελείωσε. Πολιτισμένα πράγματα. Και όλοι στο κορυδαλό, αν ξέρετε, καλοί άνθρωποι είναι μέσα οι φουκαράδες. Όλοι για χρέη σε τράπεζες είναι. Για δάνεια κατοικίας, αυτοκινήτου, κάρτες. Απροσέχτε γιατί όλοι από τον κορυδαλό θα περάσουμε. Όταν... Sorry, α! Έλα, εντάξει, έτοιμαστε μέσα, φύγε. Αφού δεν γελάει κανείς, δεν το βλέπεις. Γέλαγε ο κύριος λίγο εδώ και νόμιζα ότι ήθελα να κάτσω λίγο. Πάρ' τον κύριο, δώσ' τον ραντεβού κάπου έξω, του πεις τα αστεία, γελαστεί, ταλαιπωρήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Κάθε τόση ώρα θράσος είναι αυτό, δεν είναι. Κάνεις και σλόγκαν, sorry, α, sorry. Πολύδωρα τι μου κάνες, άρε, πολύδωρα τι μου κάνες. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αληθεία μου. Ήρθε το γράμμα για να κάνω την θητεία μου. Ήρθε το γράμμα πως με πήρανε φαντάρο. Κι ήταν λεσκίδα με τα μάτια μου το χάρο. Πολλά προβλήματα απέκτησε η πατρίδα μας. Γιατί οι Τούρκοι θέλουν μια βραχονισίδα μας. Έτσι η Ελλάδα το νησί για να μην χάσει. Αμέσως έστειλε το μάχη μου το βλάσι. Πάνω στα νιάτα μου, πάνω στην αφασία μου. Απ' τη Σκοπιά πυροβολώ τη φαντασία μου. Δύο αρμύλες σταματούν τα βήματά μου. Και από το κράνος θα χαλάσουν τα μαλλιά μου. Κατάλαβες, ήταν να μου τύχει αυτό στα καλά κατούμενα. Τέλος πάντων, κάτσε να ανοίξω το λουκάνικο. Είναι και Φραγκφούρτης. Μου το έστειλε ένα ξαδερφός από τη Γερμανία. Ακίνητος! Τι μου δείτε, ρε. Είχα πάρει μαζί μου εγώ τον Bob το Μάστορα και δεν το ξέρω. Λοχίας, πεζικού κοντολίζα, Νικόλαο! Ω, είναι και δυνατά. Έτοιμο
στρατός να υπηρετήσω την πατρίδα. Πού χαμηλώνει αυτό, ρε. Έως τελευταία γραμμή του στρατός μου. Θα του βγάλω τις μπαταρίες. Σκάσμα τον όβολο. Προσοχή. Πώς το λένε. Συγγνώμη, εσύ τι κάνεις εδώ. Ήρθα να σε εκπαιδεύσω. Και δεν μου λες ήρθες μόνος σου. Ναι, γιατί. Οι άλλοι έξι. Ποιοι άλλοι έξι. Όχι, τίποτα, λέω, ο Χιονάτη το ξέρει ότι είσαι εδώ. Σκασμός. Κάνεις και πνεύμα. Άμα έχω ελεύθερο χρόνο. Αυτά τι είναι, αίματα. Όχι, κάποιος μαλάκας έβαλε κέτσαπ στο λουκάνι. Θα σε πέρασε για κοντόγκ. Σκασμός, προσοχή. Μέσα η κοιλιά. Δεν πτώγω, κύριε Ελοχία. Ο σωματότυπός μου είναι έτσι. Ποιος. Ο σωματότυπός μου είναι Μήλο. Μήλο. Ναι, είμαι στενός κάτω και ανοίγω προς τα πάνω. Σχεδόν όλοι οι άντρες έχουν σωματότυπο Μήλο. Ναι, δηλαδή και εγώ έχω σωματότυπο Μήλο. Ναι, μόνο που εσένα είναι φυρίκι. Α, καλό. Λοιπόν. Πρέπει να ξέρεις ότι η χώρα περνάει δύσκολες ώρες. Ναι, μην κάνεις μεγάλα βήματα και απομακρυντής εδώ, να σε βλέπω. Καθημερινά δέχεται απειλές, γι' αυτό και πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο μπαμ. Μπαμ! Δεν είσαι έτοιμος. Κοίτα, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά εδώ δεν έχουμε έρθει για διακοπές. Εδώ βρισκόμαστε σε γκρίζα ζώνη. Σε γκρίζα ζώνη. Ναι, δεν έχεις ακούσει τίποτα για αυτές. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Α, τι έχεις ακούσει λοιπόν για τις γκρίζες ζώνες. Ότι τα φορετούν φέτος με αντρακή μπλουζάκι και μαύρη πατελώνα σιτρού. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αφού το επιτάσσει μόδα. Μάλιστα, κατάλαβα. Από φυσική κατάσταση, πώς θα πας. Δόξα τον Θεό, ας τα λέμε καλά. Έριξε και χαλάζει φέτος. Εννοώ, ρε, από μυϊκή δύναμη. Θα χρειαστεί για παράδειγμα να φτιάξεις ένα ανάποδο. Καταρχήν, πώς θα φτιάξεις το ανάποδο. Έχεις φέρει φτιάρι. Ω, γιατί εσύ έχεις φέρει φτιάρι. Αμέ. Κουβαδάκι. Με βλέπεις πως σε κοιτάω. Σαν μηχανικός αυτοκινήτων από κάτω. Λοιπόν. Αγρίεψε. Πριν ξεκινήσουμε την εκπαίδευση, θα σου κάνω ένα ψυχολογικό τεστ για να δω πως θα αντιδράσει σε κάποια δύσκολη στιγμή. Και μετά θα περάσουμε σε ασκήσεις ετοιμότητας. Όπα, δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα. Δεν έχεις εικόνα. Ναι, ήχο έχω, αλλά δεν έχω εικόνα. Είναι κάτω από το ηχείο. Έβγα έξω είσαι, άμα είσαι κάτω από το ηχείο. Έλα, άντε μην κάνεις τέτοια και τρομάζω. Κρύβεσαι και πετάγεσαι απότομα, φοβούμε. Έχεις και αυτή την τούφα εδώ. Πήγες και κουρεύτηκες. Τώρα, αυτό είναι που λέμε κοντοκουρεμένος. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα ψυχολογικό τεστ. Είσαι σε ένα τρένο που πάει Θεσσαλονίκη. Να τα κάτσω παράθυρο, έτσι. Παράθυρο. Να βλέπω έξω. Και ξαφνικά στα Φάρσαλα αρχίζει να κάνει πολύ ζέστη. Τι κάνεις. Τίποτα. Γιατί. Γιατί εγώ τα έχω κατέβει στο Λιανοκλάδι μια στάση πριν. Έχω κάτι συγγενείς εκεί πάνω τους δω, τους έχω επιτιμήσει. Μάλιστα, κατάλαβα. Από μνημονικό, πώς θα πας. Μνημονικό. Ναι. Να δω άμα έχω στην καραβάνα. Εννοώ από μνήμη, ρε. Έχεις καλή μνήμη. Α, ναι, ναι. Γενικά έχω πάρα πολύ καλή μνήμη. Πάρα πολύ καλή μνήμη. Μόνο τρία πράγματα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ονόματα, δεν θυμάμαι πρόσωπα και δεν θυμάμαι. Ποιο είναι το τρίτο. Αλλά γενικά έχω μνήμη πιγκουίνου. Δηλαδή, αν σε πιάσει ο εχθρός και σε βασανίσει, δεν πρόκειται να ομολογήσεις. Με βασανίσει, γιατί να με βασανίσει. Να σε βασανίσει, γαργαλώντας σου την πατούσα με ένα φτερό κότα. Δεν θα προλάβει να μου γαργαλίσει την πατούσα από το φτερό της κότας. Γιατί? Γιατί μόλις πιάσει την κότα να βγάλει το φτερό, θα του πω Put the coat down slowly. You have right on yes, and you. Πω, πω, τι είναι τούτος, ρε. Πες ότι πέφτεις σε μια νάρκη, τι κάνεις. Ανάλογα την εποχή τα πέσω. Χειμώνα ή καλοκαίρι. Τι σχέση έχει αυτό. Μπορεί να είναι χειμερή ανάρκη και να αργήσω να ξυπνήσω. Άμα είναι να βάλω ρολόι. Καλά. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Μόνο αυτό έχεις να πεις. Κάθεσαι εδώ και φυλάς στο νησί ναι. Και ξαφνικά ο εχθρός σου πετάει ένα πύραυλο. Τι θα κάνεις. Θα τον ξεχέσω. Θα του πω ρε γιατί πέταξες πύραυλο. Δεν είχε ξυλάκι. Άιντε, άιντε. Άιντε, άιντε. Αυτό έχεις να πεις ότι βάζω το μυαλό μου και δουλεύει.
Είναι ωραία εικόνα να κάτω με τον πύραυλο. Να ρωθώ από κάτω. Μην κοιτάς τι μπορεί να το σηκώσει και την γλώσσα πάνω έτσι. Από σημάδι πώς θα πας. Από σημάδι καλά στο κυνήγι είμαι μανούλα, ε. Αφού κάθε χρόνο στη γιορτή της μητέρας με παίρνουν και μου χρόνια πολλά. Ρε Ζωτόβολο, τι σχέση έχει το κυνήγι. Το κυνήγι έχει άμεση σχέση, άμα θες να ξέρεις. Τέλος πάντων, ξεκόλα το μυαλό σου από το κυνήγι. Δεν μπορώ να ξεκολληθώ, χρόνια πάω για κυνήγι. Ξεκόλα το μυαλό σου από το κυνήγι. Καλά, θα τα προσπαθήσω. Πες ότι βλέπεις στα 200 μέτρα πίσω από κάτι θάμνους έναν εχθρό. Τι κάνεις. Αζόρ, πάρ' το να ρε. Καλά, άστο. Αζόρ, έλα ρε, μην πας τσάπα. Δεν τον θέλει. Έλα, κάτσε. Αζόρ, κάτσε μου τραβάς το πόδι. Ανέβησε πάνω να σου πάει μια βολτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μερικές ασκήσεις ετοιμότητας. Ωραία. Κοιμάσαι το βράδυ ωραία και καλά εδώ στο νησί και ξυπνάς το πρωί. Τι ώρα. Ό,τι ώρα να είναι, ρε παιδί μου. Τι ώρα να είναι, μπορεί να έχω μια δουλειά να πάω να πληρώσω μια τράπεζα την εφορία, το ΤΕΒΕ, να έχει κλειστεί. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις μπροστά σου έναν Τούρκο και έναν Τουρκάλα. Τι κάνεις. Τους παίρνω και τους βάζω στο Fame Story να κάνουν νούμερα. Κοίτα. Πρέπει να καταλάβεις ότι το νησί αυτό το διεκδικούν και οι Τούρκοι. Και στη μέση έχουν μπει οι Αμερικάνοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ξέρεις, Άγγλοι, Γάλλοι κλπ. Μια μέρα λοιπόν εκεί που κάθεσαι αμέριμνος, πέφτουν με αλεξίπτωτο ένας Αμερικάνος, ένας Τούρκος, ένας Άγγλος και ένας Γάλλος. Τι κάνεις. Τα περιμένω να πέσει και ο Πόντιος, θα τους πιάσω, τους πάω στον αρχηγό. Καλά, εσείς από άλλο ανέκδοτο. Άλλη ερώτηση. Κάθεσαι εδώ και ξαφνικά βλέπεις από τη θάλασσα να έρχεται ένα τεράστιο ξύλινο κυβότιο. Τι θα σκεφτείς. Καλά οι μαλάκες πάλι αμάξι μου στείλανε. Άντε τώρα να γράφω I need gas. Τι λες ρε ηλίθιε. Κάτσε να σου το πω αλλιώς για να το καταλάβεις. Για πες. Περπατάς αμέριμνος εδώ στο νησί. Έτσι και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα στρατιώτη. Τι στρατιώτη. Έναν άγνωστο στρατιώτη. Τι θα του πεις. Τίποτα. Γιατί. Δεν μιλάω σε αγνώστη. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Ρε! Πάμε πάλι! Περπατάς αμέριμνος εδώ στο νησί και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου έναν άγνωστο στρατιώτη. Τι θα του πει. Στρατιώτη? Ναι! Καλά ρε πουλάκι μου, εσύ πριν μετάνεις δεν μπορούσα να φωνάξεις το όνομα σου να ξέρουμε τι θα γράψουμε πάνω από το μνημείο. Βρε βλήμα, δεν σου μιλάω για τον δικό μας άγνωστο στρατιώτη. Σου μιλάω για έναν Τούρκο άγνωστο στρατιώτη. Τι βγαίνει και σε Τούρκο άγνωστο στρατιώτη. Ναι! Δεν το ξέρα. Τι θα κάνει, θα τον αφήσει έτσι. Και τι να κάνω. Τι να κάνει. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα κάνουμε πρόβα. Θα κάνω εγώ το στρατιώτη. Εσύ. Ναι, γιατί, έχει αντίρρηση. Ναι, να με δει κανεί να γίνω ρεζίλι. Να μπει κοντά μου άντρα, παίζει με στρατιωτάκια. Λοιπόν, α τα αστεία και πάμε να κάνουμε ένα τεστ ετοιμότητα. Είσαι πλάτη. Ναι. Ακού βήματα. Γυρίζει και βλέπει έναν Τούρκο. Το Χασάν. Τι λε. Ωραίο ο Χασάν. Όχι ρε Ζωτόβολο, άλτιση του λες, κατάλαβες. Άλτιση. Ναι. Του Τούρκου του Χασάν. Ναι, γύρνα πλάτη. Γιατί να μου κόψεις βεντούζες. Ρε γύρνα πλάτη. Ακούς βήματα. Γυρίζεις. Χασανούλη, πού είναι ο μπαμπάς σου. Ρε, θα κόψεις μαλακίες, τώρα θα δεις. Σιγάρα μαλακά, τρόμαξα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, γιατί μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Σιγά την απόσταση. Ένα τα κάνει και ανεβαίνει. Θα ξανακατεύει. Θα πηδήξει, εύκολο είναι. Χειροβομβίδα, ξέρεις να πετάς. Όχι, αλλά ξέρω να πετάω έτον. Σε ρωτάω αν ξέρεις να πετάς χειροβομβίδα. Αν μου κάνεις κεφάλι. Ρε, ξέρεις ή δεν ξέρεις. Όχι, θα μου δείξεις. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Λοιπόν. Παίρνεις τη χειροβομβίδα. Από πού, από το τζάμπο. Τραβάς την περώνη, μετράς ως το 10 και την πετάς. Αλλά πρόσεξε, δεν πρέπει να καθυστερείς δευτερόλεπτο παραπάνω, κατάλαβες. Περίπου να σου πω να σε πετάξω όλο μαζί με τη χειροβομβίδα να είναι πιο εύκολο. Πάρ' τη χειροβομβίδα. Είσαι έτοιμος. Αυτό είναι το πεπερώνι. Αυτό είναι το πεπερώνι, τράβα το. Πού πήγε το πεπερόνι. Μέτρα! Κάτσε, χάσαμε το πεπερόνι. Μέτρα! Μπορεί να θέλουμε να το ξαναβάλουμε. Εσύ, μέτρα! Ένα, δύο, μέτρα! Ένα, δύο, τρία, πέντε! Όπα! Το τέσσερα! Το τέσσερα! Ξέχασε το τέσσερα! Όχι, έτσι είναι, κοίτα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, εφτά. Τέσσερα! Εφημερίδες! Εφημερίδες! Έχω το πράγμα!
Ατένα. Απ' τον Αλφα την Ετένα. Απ' τον Άλτε, απ' την Ετ. Εγώ είμαι από το Σταν. Και εγώ έχω έρθει απ' το Φινέτ. Και τους πέντε τους συλλάβαν. Να το σκάσουν δεν προλάβαν. Στον Ανακρίτη τους πήγαν. Σε κλείσε στη φυλακή. Να δεις τι ωραία είναι εκεί. Πρώτοι εμείς το έχουμε βγάλει. Το δικό μας το κανάλι. Είναι επιτυχία μεγάλη. Πρώτοι βγάλαμε το θέμα. Πρώτοι εμείς δεν είναι ψέμα. Πρώτα βγήκε στην οθόνη. Από εμάς κύπα στη μόνη. Όλοι οι άλλοι φάγαν σκόνη. Μόνο από εμάς το είδε. Έκτακτο εφημερίδες. Το έχουμε αποκλειστικά, αποκλειστικά, αποκλειστικά. Το έχουμε αποκλειστικά, αποκλειστικά. Το έχουμε αποκλειστικά, αποκλειστικά, αποκλειστικά. Το έχουμε αποκλειστικά, αποκλειστικά. Είναι απίστευτο κι όμως έγινε. Ο ένας τα λεφτά σαν έδινε. Είναι δύσκολες πια οι εποχές. Αποφασίζαν χωρίς να έχουνε. Μετά από 6 αναβολές και αφού καταφέραμε να έχουμε την επιθυμητή έδρα στο δικαστήριο, δηλαδή πρόεδρο εμένα, την Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, αντιπρόεδρο την κυρία Αντωνία Ηλία και εισαγγελέα τον κύριο Καλούση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκδίκαση της υπόθεσης με μηνυτή τον υπαστυνόμο Σάκη Διάκο και κατηγορούμενο τον δημόσιο υπάλληλο Λεωνίδα Πανταζή. Κυρία Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ είναι κάποια επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητα του πελάτη μου και εδώ είναι 100.000 ευρώ, έτσι για να πιείτε μια μπύρα. Μα τι λέτε κύριε Κεχαγιόγλου, 100.000 ευρώ για μια μπύρα? Με αφρό κύριε συνάδελφε, με αφρό. Καλά, άμα είναι έτσι. Μα τι κάνετε κύριε Κεχαγιόγλου, είμαστε κι εμείς εδώ. Α, συγγνώμη, σας ξέχασα. Ορίστε, 30.000 ευρώ για την κυρία Ηλία και 20.000 ευρώ για εσάς κύριε Καλούση. Εγώ μόνο 20. Για εσάς έχω φέρει και 2 ρωσίδες. Ρωσόφσκα, γεια. Μπαλαμούτ Καλούσοφ Ξεπέτοβιτς. Πουφτόφσκα, γεια. Μπαλαμουτόφσκα, γεια. Βιζνίτοβιτς, 300 ευρώ. Ντάγκα, Ντούγκοβιτς. Μα τι γίνεται κυρία Πρόεδρε, έσταση! Σας παρακαλώ πολύ να λείπουν οι παρεμβάσεις. Άρχεται η συνεδρίαση. Σήκω όρθιος κατηγορούμενε. Είπα, σήκω όρθιος κατηγορούμενε. Κυρία Πρόεδρε, δική μου παράληψη, πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας πω ότι ο κατηγορούμενος είναι κοφάλαλος. Α, ωραία. Τι ωραία κυρία Πρόεδρε, κοφάλαλος είναι, δεν μιλάει, δεν λαλάει αυτό, έχετε να πείτε ωραία. Ωραία, εννοώ, πείτε του να σηκωθεί. Άμα είναι έτσι. Μα τι θα γίνει επιτέλους. Είπα, σήκω όρθιος κατηγορούμενε. Όρθιος είναι η κυρία Πρόεδρε. Βλέπετε, το ίδιο ήταν και από πίσω. Απλά ήταν το ντοσιέ μπροστά, είναι και αυτό το λάστιχο εδώ που τον κρύβει. Τι να κάνουμε, το κόψουμε. Φυσάει και όλες θα φύγουν τα χαρτιά, κρατήσω εσύ από εδώ, μη σε πάρει ο αέρας, χεράκι βάλε. Μάλιστα. Εντάξει, έκοψε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κύριε Κεχαγιόγλου, θα απαγγείλω την κατηγορία και θα σας παρακαλέσω να μεταφέρετε στον πελάτη σας τα λεγόμενά μου. Πολύ ευχαρίστω, κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λοιπόν,
Στις 24 Δεκεμβρίου. Και ώρα. 3. Τα ξημερώματα. Ο κατηγορούμενος Λεωνίδας Πανταζής. Βασανιστείτε μυστήρια πλάσματα. Να κάνουμε μια ομορφιά. Δημόσιος υπάλληλος. Συνελήφθη στον Ισθμό της Κορίνθου. Ξύγκη, κυρία Πρόεδρε, δεν θα φάω άλλο. Κάτω από μία σικιά και μετά από εξονυχιστικό έλεγχο. Αχ, 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 βρέθηκαν στην κατοχή του 2 τόνοι χασίς. Η σύλληψή του έγινε από τον υπαστυνόμο Σάκη. Διάκο. Ο οποίος θεώρησε ότι επρόκειτο για μεγάλο έμπορο ναρκωτικών. Ας το διάολο. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα απλό βαποράκι. Προσοχή, παρακαλώ, γιατί οι άτες σου δεν έχουν εισιτήριο να προσέλθουν στο λογιστήριο. Attention please, passengers without tickets must come to the counter. Ευχαριστώ. Το self-service του βιβλίου θα ανοίξει σε 15 λεπτά. Παρακαλείστε να έρθετε να φάτε. Ευχαριστώ. Thank you. Ανακοίνωση. Η κυρία Τσιτζικιζεύε να προσέλθει στη ρεσεψιόν. Βρέθηκε η κότα της. Στη συνέχεια και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε τον υπαστυνόμο Διάκο. Όχι άλλη φορά, κυρία Πρόεδρε, θα μου αρπάξει. 6 φορές και διέφυγε τρέχοντας, πέφτοντας σε μπλόκο που του είχαν στήσει. Στη προκειμένη περίπτωση είναι έτσι. Η αστυνομική χωρίς να μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Η υπεράσπιση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε δικαστέ, κύριε ένορκη, εσείς στο τέλος αν μείνουν. Θεωρούμε ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν πριν είναι συκοφαντίες και ότι από την πλευρά του μηνυτή υπάρχει δόλος. Μα τι λέτε, κύριε συνάδελφε, τι δόλος, έστωση κυρία Πρόεδρε. Σας ακούμε, κύριε. Απορρίπτεται η έσταση της πολιτικής αγωγής. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Κεχαγιόγλου. Μα... Τι θα γίνει επιτέλους, κύριε συνάδελφε, αυτό θα γίνεται συνέχεια. Θα πετάγεστε σαν πορδίτσα. Η κυρία Πρόεδρος ήταν ξεκάθαρη, σας είπε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κεχαγιόγλου. Ναι, δεν το βλέπετε, κυρία Πρόεδρε.
Παρακαλώ πολύ, κύριε Κεχαγιόγλου, εγώ δίνω το λόγο. Και εγώ τον παίρνω το λόγο, είναι κακό. Παρακαλώ πολύ, σας ακούμε. Κυρία Πρόεδρε, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βγαίνει και σε large και σε extra large, απλά έτυχε εκείνη τη μέρα να συμμετέχει το small της εταιρείας, είναι θύμα και όχι θήτης, κυρία Πρόεδρε. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, κύριε Συνήγορε? Την περίμενα αυτή την ερώτηση, γιατί εγώ έχω γράψει το κείμενο. Γι' αυτό και έχω έτοιμη την απάντηση. Κυρία Πρόεδρε, θα αναφέρω τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν και αν διαπιστώσετε κάποια παράβαση, καταδικάστε τον. Αλλά ακούστε με πρώτα. Ο άνθρωπος αυτός περπατούσε αμέριμνος στον Ισθμό της Κορίνθου και όπως ήταν φυσικό, είπε να κοιτάξει από κάτω να απολαύσει τη θέα. Με τη βοήθεια κάποιου περαστικού, του έβαλε χεράκι. Κρίμα να μην είμαι στη θέση του. Να απολαύσω κι εγώ τη θέα, αυτό εννοώ. Κοίταξε από κάτω και τι είδε, κυρία Πρόεδρε? Τι είδε? Τον παπόρι από την Περσία, το οποίο ως γνωστόν πιάστηκε στην Κορινθία, τον ους 11 γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο. Η πρώτη σκέψη που έκανε αυτός ο άνθρωπος είναι να βουτήξει το κενό με σκοπό να σταματήσει το πλοίο αλλά και το κακό που προμηνιόταν για την ελληνική κοινωνία. Αμέσως έβγαλε τα ρουχαλάκια που του είχε βάλει το πρωί η μανούλα του, έμεινε μόνο με το πάμπερς και βούτηξε στο κενό. Ένα μακρόσυρτο πλίτς ακούστηκε μόλις έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως άρχισε να παλεύει με τα κύματα. Μιλάμε για κύματα ίσα με 2-3 εκατοστά το καθένα. Αλλά γι' αυτό φαινόταν σαν να είναι στη Χαβάη. Παραμέρισε λοιπόν τα κύματα. Κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει με τα δόντια το πλοίο. Ανέβηκε πάνω σε αυτό, μπαίνοντας μέσα από ένα φινιστρίνι, με σκοπό να συλλάβει τον καπετάνιο τον Πέρση. Και ξαφνικά τι βλέπει μπροστά του? Τι βλέπει? Έναν πρόπερση. Τι είχε γίνει? Ο καπετάνιος του πλοίου είχε λήξει ένα χρόνο πριν. Η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να τον πάρει και να τον πάει σε αποδείξεις του Ευαγγελάτου. Προσπάθησε να καταγράψει το γεγονός με μια κρυφή κάμερα που είχε μαζί του. Μιλάμε για μια μικροκάμερα, γι' αυτό και την είχε κρύψει επάνω του. Άμα ήταν κανονική κάμερα, θα είχε κρυφτεί αυτός μέσα σε αυτήν. Σωστά! Αλλά την είχε κρύψει τόσο καλά που δεν κατάφερε να την βρει ούτε ο ίδιος. Όλοι όμως εκείνη την ώρα το πλήρωμα του πλοίου είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, άρχισε να τον κυνηγάει, εκείνος πήδηξε από το καράβι, παίρνοντας μαζί του 2 τόνους χασίς, ό,τι πρόλαβε δηλαδή. Βγαίνοντας στη στεριά, η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να πάρει το χασίς και να πάει να το παραδώσει στην αστυνομία. Για καλή του τύχη όμως, εκείνη τη στιγμή είδε ένα περιπολικό να φτάνει στο σημείο αυτό και τον είπα στην όμο κύριο Διάκο, ο οποίος δεν ξέρω τι το έχω κάνει και με κοιτάει με ένα μάτι, να κατεβαίνει και να πηγαίνει προς αυτόν. Ο κύριος Καλούσης θα βουτήξει, γιατί γδύνεται? Έχει πισίνα ιδιωτική εδώ από πίσω? Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιόγλου, δεν σας αφορά το θέμα. Ρωτάω, κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κεχαγιόγλου. Καλά. Συνεχίστε. Από τη μεγάλη του χαρά που κατάλαβε ότι θα γλίτωνε το κουβάλιμα, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και ρίζες κριτικές. Ο πατέρας ήταν κριτικός κινηματογράφου. Με αποτέλεσμα να πετύχει κατά λάθος, και το τονίζω αυτό κατά λάθος, και εδώ είναι η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, ο οποίος όλος τυχαίως είναι και γνωστός της κυρίας Ηλία. Πολλά φιλάκια, έχετε ραντεβού στη Μύκονο την άλλη εβδομάδα, μου είπε. Και αναφέρει μέσα καθαρά ότι ο κύριος Διάκος φέρει κάποιες απλές εκδορές, απλά ντυμένος έτσι, επειδή μόλις επέστρεψε από διακοπές που έκανε στη Λωρίδα της Γάζας. Είδατε λοιπόν με επιχειρήματα εύλογα, πιστικά και αληθινά ότι σας απέδειξα πως ο πελάτης μου είναι αθώος και ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν στο κατηγορητήριο όντως όλα είναι ένα ψέμα. Μια ανάσα, μια πνοή. Σε λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Άμα θέλετε κάποια άλλη παραγγελιά, ευχαρίστω να την πούμε. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να το κρατήσω? Τα μαζεύω, είμαι βρακοσυλλέχτης. Το συγκεκριμένο στην έδρα, κύριε Κεχαγιόγλου. Καλό. Όντως έτσι έγιναν τα πράγματα, κύριε Διάκο. Πρόεδρε,
Τώρα τον είπε Κολόμπατσο. Κυρία Πρόεδρε, να τους αφήσουμε να τα πούν μόνοι τους, μπας και βγάλουν κάποια άκρη. Από ό,τι βλέπω είναι σε σωστό δρόμο. Μα τι κάνουμε, κυρία Πρόεδρε! Τι κάνουμε! Παρακολουθούμε μια συζήτηση ενός σκοφάλαλου και ενός βαριά τραυματισμένου! Αν είναι δυνατόν! Μη φοβάσαι, δεν ταγκώνει. Έτσι είναι το καλούπι του. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα! Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας στιγμάς εγκληματίας! Ένσταση, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος συνάδελφος προσπαθεί να προκαταλάβει την απόφαση του δικαστηρίου με τρόπους αθέμητους. Έχετε δίκιο, κύριε συνήγορε. Απορρίπτεται η ένσταση της πολιτικής αγωγής. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Κεχαγιόγλου. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να εμβαθύνουμε λίγο στην ουσία, γιατί αρκετά φλιαρίσαμε χωρίς αποτέλεσμα. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι ζώδιο είναι αυτός ο άνθρωπος, οφερόμενος ως εγκληματίας? Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική ερώτηση. Δεν θα την έκανα ιδαλλιώς. Τι ζώδιο είναι? Να μας πει ο ίδιος. Τι δόντιο. 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 Τι είναι αυτό? Ψάρι. Τι ψάρι? Αθερίνα. Τι ψάρι, κυρία Πρόεδρε, για ζώδια μιλάμε και λέμε ψάρι. Τι θα ήταν, σαλούφαρδος? Ιχθύς είναι. Θα μπορούσε λοιπόν ένας ιχθύς, ένα άτομο κοινωνικό, ευαίσθητο, με καλλιτεχνικές ανησυχίες, του οποίου τυχερή μέρα είναι η Τρίτη και τυχερός αριθμός το 17. Και αυτά δεν τα λέω, κυρία Πρόεδρε. Τα λέει η Λίτσα Πατέρα στον αστρολόγο που κυκλοφορεί. Γιατί άμα φτάσουμε στο σημείο να αμφισβητούμε και τη Λίτσα Πατέρα, τότε, κυρία Πρόεδρε, να σκίσουμε τα διπλώματά μας, να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά. Έλεος πια δηλαδή. Παρακαλώ, από το πρωί ακούμε τέρατα, τι παρακαλείτε? Παρακαλώ πολύ, κύριε Κεχαγιόγλου, σας καταλάβαμε. Παρακαλώ. Δυσόφη πια δηλαδή. Παρακαλώ πολύ, κυρία Ηλία. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι τα στοιχεία που μας παρέθεσε ο κύριος Κεχαγιόγλου είναι αδιάσυστα. Αυτό έλειπε. Και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Το ίδιο άλλωστε είχε συμβεί και στην υπόθεση Καγιαλή. Α, για πείτε τι έγινε τότε να ακούνε μερικοί. Ο οποίος είχε κατηγορηθεί για εμπόριο όπλων. Και τελικά ο κύριος Κεχαγιόγλου μας απέδειξε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν απλά κυνηγός. Κάνω σχεδιάκι εδώ, αφήστε το. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στην υπόθεση Δελιγιάννη. Αχ, αυτό κι αν ήταν, για πείτε. Του γνωστού καρδιοχειρουργού, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εισέπρατε μεγάλα χρηματικά ποσά από τους πελάτες του, ενώ ο κύριος Κεχαγιόγλου μας απέδειξε ότι ο γιατρός απλώς φύλαγε αυτά τα ποσά για να τα δώσει στους συγγενείς των ασθενών σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά. Και έτσι ήτανε. Α, ναι. Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και στην υπόθεση Γουριώτη. Ο οποίος είχε συλληφθεί με 3 κοντέινερ λαθρέα τσιγάρα. Και τελικά, ο κύριος Κεχαγιόγλου για μια ακόμη φορά μας απέδειξε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν απλά μανιώδης καπνιστής. Και αυτός τώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά αθώος, γιατί μεσημέριασε, περνάει. Μα τι κάνετε, κύριε Κεχαγιόγλου! Τι νοήματα είναι αυτά? Δεν είναι νοήματα, κύριε συνάδελφε. Απλά τώρα που ερχόμουν μου μπήκε λίγη σκόνη στο μάτι. Και στην κυρία Πουρπούλια μπήκε σκόνη. Και στην κυρία Ηλία. Ναι, είχε σηκωθεί κονιορτός. Παρακαλώ να ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Εισαγγελέα. Κύριε Καλούση. Κύριε Καλούση. Κύριε Καλούση! Τι προτείνετε? Σαφώς! Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Κεχαγιόγλου? Ναι, θα ήθελα να προσθέσω άλλα 200.000 ευρώ στο προσωπικό σας λογαριασμό, αν τον έχετε πρόχειρο. Βεβαίως. Και συμφωνώ με τη φουρνάρισα. Αθώς. Τι έκανε σήμερα? Καλά, μια χαρά, 300.000 ευρώ περίπου. Ηρέμιστε, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Θα σε θωώσω και θα φύγουμε διακοπές οι δυο μας. Θα σε πάω στα νησιά. Στα Κουφονίσια θα σε πάω. Δεν θα έχεις πρόβλημα εκεί, μια χαρά θα είσαι. Ή θες να πάμε στο εξωτερικό, πάμε Βραζιλία. Έχεις διαβατήριο. Πας να βγάλεις μια φωτογραφία μικρή για ταυτότητα. Και ολόσω, μισή χωράς. Και θα φύγουμε μακριά. Γλύκα είσαι, να σε πιω στο ποτήρι του κρασιού. Εσύ τι έκανες σήμερα?
Εγώ πήρα 50.000 ευρώ και περάσαν πολύ ωραία με τις ζωστήρες. Με είχαν βγάλει κάτω στα 4 και μου βαράγαν ξυλαρίτσες με τη ζωστήρα. Απόλαυση. Δηλαδή, λέγε. Αθώος. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα τον κατηγορούμενο αθώο. Yes. Συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία δίκη και η απόφαση καταπληκτική. Το καθήκον μας κάναμε. Μα τι λέτε, κυρία Πρόεδρε! Παρακαλώ, κύριε Συνήγορε! Παρακαλώ πολύ, κύριε Συνήγορε! Θα σας βγάλω στην τηλεόραση! Λέμε, τώρα φοβηθήκαμε. Έχω ένα παρεό πάρι. Πάμε Μύκονο να πάμε. Θα σας βγάλω στον Τριανταφυλόπουλο! Τώρα είναι καλοκαίρι, δεν έχει Τριανταφυλόπουλο. Απλωτές θα κάνουμε ένα string μαγιό. Έχω πάρει φοβερό. Θα σας κλείσω όλους φυλακή! Απατεώνες, απατεώνες! Προσέξτε τα λόγια σας, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, σεβαστείτε το δικαστήριο. Σεβαστείτε το δικαστήριο. Τελείωσε, η απόφαση βγήκε. Αθώος. Είχα επικοινωνία. Απάτη, διαφθορά, σεξ, ανομαλία, μπουρμπούλια και χαγιόγλου, καλούσεις, ηλία. Απάτη, σεξ, διαφθορά, μπουρμπούλια, ανομαλία και χαγιόγλου, καλούσεις, ηλία. Γιωσάκης, σεξ, διαφθορά, ανομαλία. Απάτη, σεξ, διαφθορά, ανομαλία, μπουρμπούλια και χαγιόγλου, καλούσεις, ηλία. Καλά να πάθουν, δεν τους λυπάμαι, αυτό τους έπρεπε εξ αρχής. Τη συμμορία, όλοι να γλυσούν στα σιδερά της φυλακής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις δικές του προτιμήσεις. Εμένα, ας πούμε, μ' αρέσει το χρήμα και όχι μόνο. Ήθελα λοιπόν με κάθε τρόπο να κερδίζω τις δίκες, να θεωρούμε πετυχημένος, έτσι ώστε να καταφέρω να μπω στα μεγάλα σαλόνια. Δυστυχώς όμως... Κρίνεται προφυλακιστέως. Υπερβολές. Εγώ βγήκα. Πώς τα κατάφερα. Ελάτε τώρα. Καλά να πάθουν, δεν τους λυπάμαι. Αυτό τους έπρεπε εξ αρχής. Στείλαν αθώους, χωρίς να φταίνε, στα σιδερά της φυλακής. Είμαστε πολλοί. Δεν ήμουνα μόνη μου σε αυτή την υπόθεση. Μπουρμπούλια και Χαγιόγλου, Γιωσάκης, Καλούσης, Ηλία. Στην αρχή συστήσαμε ο ένας τον άλλον. Μετά συστήσαμε συμμορία και βγάζαμε λεφτά με το τσουβάλι. Τι να κάνουμε. Είχαμε διάφορες προτιμήσεις. Σε άλλους άρεσαν τα ταξίδια, σε άλλους οι ρωσίδες και σε άλλους τα τεκνά. Τελικά το όνειρο δεν κράτησε για πολύ. Κρίνεται προφυλακιστέα, ήταν η απόφαση του ανακριτή. Καλά να πάθουν, δεν τους λυπάμαι. Αυτό τους έπρεπε εξ αρχής. Τη συμμορία, όλοι να κλεισούν στα σιδερά της φυλακής. Διαφθορά, σεξ, ανομαλία, μπουρμπούλια και χαγιόγλου, καλούσεις, ηλία.
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την παράστασή μας «Πύρετος το Σαββατόβραδο», η οποία ελπίζω να σας έχει κάνει να γελάσετε αρκετά. Γιατί το γέλιο, αγαπητοί μου, κακά τα ψέματα, είναι πολύ σπάνιο στην εποχή μας, αν και η παραγωγή του στηρίζεται σε πολύ απλούς μηχανισμούς. Μηχανισμούς τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε σήμερα με τη βοήθεια τριών εξαίρετων ηθοποιών, όπως είναι ο κύριος Μάρκος Εφερλής, ο κύριος Θανάης Αλφόνσο και ο κύριος Γιάννης Καπετάνιος. Ο πρώτος απλός μηχανισμός παραγωγής γέλιου από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν, είναι και θα είναι το πέσιμο. Ένα έβριμα το οποίο έχουμε συναντήσει σε πολλές κωμωδίες και που προκαλεί πάντα γέλιο. Ας δούμε μία αναπαράσταση. Hey! Στην αρχή λοιπόν υπήρχε το πέσιμο από την απλή τρικλοποδιά. Όταν όμως άνοιξαν τα σύνορα και ήρθαμε σε επαφή με την Αφρικανική Ήπειρο, μπήκε στη ζωή μας η περιβόητη μπανάνα, η οποία βοήθησε σημαντικά στο να εξελιχθεί το αστείο του πεσήματος. Hey! Με την πάροδο των χρόνων οι μηχανισμοί διευρύθηκαν. Ένα πολύ γνωστό έβριμα παραγωγής γέλιου ήταν το χτύπημα με την τάβλα. Υπάρχουν διάφορα είδη χτυπήματος τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα. Καταρχήν έχουμε το απλό χτύπημα. Υπάρχει όμως και το χτύπημα μετεπιστροφής. Hey! Πολύ αστείο επίσης είναι το διπλό χτύπημα. Hey! Ενώ εξαιρετική σημασία είναι το διπλό χτύπημα μετεπιστροφής. Εφιέστατο έβριμα. Οι δαιμόνοι όμως παραγωγή αστείων και γενικότερα κωμωδίας δεν σταμάτησαν εκεί. Εισήγαγαν ένα νέο έβριμα, το οποίο πάντα προκαλεί γέλιο και είναι ο γνωστός σε όλους τουρτοπόλεμος. Μπορούμε να έχουμε τις τούρτες, παρακαλώ. Όπως έγινε πριν με την τάβλα και σε αυτό το αστείο υπάρχουν διάφορα είδη τουρτοπόλεμου. Καταρχήν έχουμε το χτύπημα κατά μέτωπο. Hey! Μετά υπάρχει το πλάγιο χτύπημα. Ένα άλλο είναι το αυθόρμητο χτύπημα. Hey! Ενώ
δεν πρέπει να ξεχνάμε το χτύπημα κάτω από τη μέση. Ε! Μπορούμε να έχουμε νέες τούρτες, παρακαλώ. Υπάρχει το κορυφαίο χτύπημα, που είναι το τετραπλό χτύπημα. Hey! Όπως θα διαπιστώσατε λοιπόν, το μυστικό για να πετύχουν τα διάφορα αστεία με την τούρτα και το καταμέτωπον και το πλάγιο και το αυθόρμητο και το σύνθετο πρέπει να γίνουν ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις. Σύφη.
Τσίφι. Σε αυτό εδώ το σίριαλ όλη τη μέρα τρέχει. Το λόγο που το κάνει αυτό και αυτή δεν το κατέχει. Αχ, η κακομοίρα μπλέχτηκε στο έρωτα το δίχτυ και αγάπησε παράφορα το σύφακα, τον πίχτη. Καλά ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεται η τσούλα. Δεν είναι όλες άγγεμας σεμνές, μωρή τα σούλα, που όλη μέρα βάζουμε τη μακριά τη φούστα. Κι ούτε αφήνουμε ποτέ μισόγυμνα τα μπούστα. Μπορεί να είμαστε φτωχά, πλην τίμια κορίτσια. Δεν είμαστε ανήθικες, κι ούτε έχουμε και βίτσια. Αυτό, ένα μαστίγιο και άλλα δυο στριγκάκια, τα αγόρασα από το sex shop 50 ευρουδάκια. Σύφη. Μαρία. Αχ, τα κορίτσια. Έλα κατά εδώ. Φαίνεσαι λαφιασμένη. Άνοιξε την καρδούλα σου. Πες μας τι σου συμβαίνει. Μήπως με το λεγάμενο είσαστε πάλι χώρια. Και επειδή δεν τον θωρεί, σε τρώει μαύρη έννοια. Εσύ με τον τραγουδιστή έχεις καμιά συγγένεια. Από ό,τι βλέπω είσαι και εσύ πολύ καλή στα ποίηματα. Πώς μπήκανε στο θεία σου αυτά τα δυο ταυλήματα. Νομίζω πως ξεφύγαμε λιγάκι από το θέμα. Πες μας τι σε απασχολεί. Αλήθεια, όχι ψέμα. Δεν προλαβαίνω σπίτι. Κυρία, δεν μπορεί να μου πει και όχι, κυρία Κατερίνα. Να, για το Σύφη ανησυχώ. Δεν μου τα λέει καλά. Τρέχει σε πάρτι, σε γιορτές, σε διάφορα γκαλά. Τι ρόλο τελικά βαρά είναι απορίας άξιον. Μάνατζερ έχει το μαλλιά που κάνει το distraction. Άρα γιατί υπονοεί, που να πηγαίνει ο νους της. Νομίζω πως ο Σύφης μου είναι λιγάκι... Μην το πεις! Και πού είναι όλοι στο χωριό κακίες πως διαδίδεις. Λέω πως είναι άντρα, κλάς, όσο και καπουτζίδης. Ο Γιώργος, μία πέτρα να, τη σπάει με την παλάμη. Ρε, ξέρω τι σας λέω εγώ, το κρύβει το σαλάμι. Μπορεί και ο Σύφης στο χωριό να λέει ότι είναι μάγκας, μα εγώ υποψιάζομαι πως είναι την κιντάγκας. Τις τρίχες από το στήθος του, τις κάνει όλες χαλάουα και τα κορίτσια σαν τον δουν φωνάζουν «Βουάου». Πάει να πιει καφέ, δεν έρχεται σε εμάς. Πηγαίνει στο απέναντι, εκείνο της χαράς. Εκεί που πάει και ο δήμαρχος, συνέχεια και τον πίνει, τον καπουτσίνο μόνο μια σταγόνα δεν αφήνει. Αυτή γιατί θύμωση το ψήφισε. Εγώ πάντως, Μαρία μου, τη γνώμη μου στην είπα. Ξέρω, με θέλει μοναχά έτσι για καμιά δυο ώρες να κάνει τη δουλειά του και να μ' αφήσει. Αυτός δεν υπολόγισε ούτε και τη βεντέτα. Το μόνο που τον νοιάζει αυτόν είναι καμιά ξεπέτα. Σταμάτα. Εσύ, μωρή Μαρία μου, είσαι νινή ακόμα. Εκεί. Δεν ξέρεις πώς χαϊδεύουνε και πώς φιλούν στο στόμα. Εκεί. Μπορεί σας συναντιόσαστε να είσαστε μες στη γλύκα. Μα μην ξεχνάς, μπροστά σε αυτόν, εσύ είσαι πιτσιρίκα. Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρελά, είναι γλυκιά. Ό,τι πω, ό,τι πω, λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Έλα, πάμε, πάμε. Δεν το βάζεις στην τσέπη, μη στο κλέψουν. Κοίτα περπάτημα, κοίτα. Καλώς τον και σιγκάηκε. Δεν έχει αγκαλίτσα. Η μηχανή τι έπαθε και έμεινε μια σταλίτσα. Άστα μεγάλη συφορά, σαν μαχαιριά στα στήθια. Τη μηχανή μου σήκωσε η οδική βοήθεια. Γιατί καλέ, τι έπαθε. Τη σκάηκε φλάτσα. Oh. Και μου έδωσαν αυτό εδώ για να μου κάνουν σκάτζα. Άντε κι ανησύχησα, μην έχεις πάθει κάτι. Μην είχες κανένα τύχημα από το κακό το μάτι. Φοβήθηκα μην έπεσες του τρένου εσύ τις ράγες. Ήμουν στο κομμωτήριο, πήγα να κάνω αντάβγες. Εσύ κοτζάμ κριτήκαρος και έχεις κάνει μες. Σταμάτα, γαργαλεύομαι. Ναι, πες μας πως δεν θες.
Ντραπήκαν οι θεούσες. Βοήθεια, βοήθεια! Σταμάτα να φωνάζεις! Και εσύ σταμάτα που νηρένα με παλαμουτιάζεις! Μάζεψε τα ξεράδια σου, πάρε το ψιστήρι! Τι κάνουνε αυτοί! Αμάν, εδώ έχει πανιστήρι! Ναι, κάνα και τη δύσκολη! Άσε με εξάπτης! Σταμάτα, Παναγία μου! Ένας δριοκολάπτης! Δριοκολάπτης! Πας καλά, μυαλό δεν έχεις άλλα! Δεν με πιστεύεις, κοίτα εκείνα μέσα στην κουφάλα! Μου κάνει και νοήματα. Σύφη μου βγάζει γλώσσα. Αμάν, τώρα τι κάνουμε. Με κάρφωσε η γλώσσα. Τι έγινε, Κολόπουλο? Μήπως γυρεύεις κάτι? Όχι, απλά σας είδα εδώ και είπα να πάρω μάτι. Και μας το λες κατάμουτρα, έχεις μεγάλο θράσος. Εγώ? Εσείς διαλέξατε σε ολόκληρο το δάσος να έρθετε προς τα μάτια μου να παλαμουτιαστείτε. Να πάτε αν δεν θέλετε αλλού να βγάλετε τα μάτια σας. Γι' αυτό ήμουν ανήσυχη, είχα μια υποψία πως σήμερα θα πέσουμε σε ειδονοβλεψία. Μαρία, ξέχνα το πουλί και δείξε τα προσόντα που κρύβεις στο φουστάν σου. Α, θα γυρίσω τσόντα. Κατσέλα. Σύφη μας βιντεοσκοπή, θα βγούμε στα κανάλια. Α, τώρα που ζουμάρισα, η γκόμενα είναι χάλια. Άκουσες τι είπε Σύφη μου? Χάλια, κατάλαβε το. Εγώ πάω στις γκόμενες που είναι στο παλέτο. Ήταν μεγάλη προσβολή. Θα πέσω στο ποτάμι. Καλύτερα. Όχι, Μαριό. Άρε, σαβουρογάμι. Έλα εδώ, Παλιόπουλο. Στα χέρια μας σε πιάσω. Θα σε μαδίσω ολόκληρο, θα σε ξεπουπουλιάσω. Έλα, Μαρία. Άσε με λίγο να σε χουφτώσω. Και για να δεις που σ' αγαπώ, 200 θα σου δώσω. Είπε 200. Κυρία Κυριακή, είπε 200. Τι περιμένεις να σου πω? Εντάξει, Σύφη, δώστα. Μήπως νομίζεις πως εγώ είμαι η μαστροχώστα? Σύφη μου, το κατάλαβες, αμ' όλησες κοτσάνα. Νομίζω πως με πέρασες και εμένα για πρώην γυμνάστρια. Όχι, έχω στην Αράχοβα εγώ κανένα σαλέ. Τι έπαθες, μου γκάθηκες, γιατί δεν μιλάς καλέ? Εγώ δεν είμαι σαν αυτές που εσύ κάνεις παρέα. Μπορεί να είμαι ποθητή, μπορεί να είμαι ωραία. Μα πάνω απ' όλα έχω αρχές και διαγωγή αρίστη. Στα Καλλιστεία δεν πήγα εγώ, δεν με έστειλε η Κρίστη. Ήσουν και στην Επιτροπή. Τα έκανε σαν ο Κάτου και εξαιτία σου έχασε η Τζούλια Αλεξανδράτου. Σύφη, στη σχέση τούτου εδώ θέλω να πάρεις θέση. Όλοι το ξέρουν στο χωριό πως με έχεις πια εκθέσει. Φτάνουνε πια η σκοτωμή και η παλιά βεντέτα. Νομίζω ήρθε η στιγμή να φάμε εμείς κουφέτα. Για μένα θέλω, γλύκα μου, να έχεις καλό σκοπό. Μαρία, άκουμε καλά. Δυο λόγια θα σου πω. Παίρνω καλά, παίρνας καλά, παίρνουμε ωραία κι οι δυο. Γιατί λοιπόν συνέχεια τρώγεσαι να αλλάξει αυτό? Κάτι φλασίες και εσύ, κορίτσι μου, που τρως ξαφνικά. Πώς βλέπω εγώ στο μέλλον το δεσμό μας και τα λοιπά? Αφού στο είχα πει και μου είχες πει πως είμαι σωστός, ότι η σχέση πρέπει να είναι σχέση και όχι δεσμός. Και ότι δεσμεύσεις είναι για παιδάκια εσωστρεφή, με χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανασφαλή. Τώρα τι θες λοιπόν, θες μου να καταλάβω κι εγώ? Να σου αποκαταστήσω γιατί σε έχω εκθέσει καιρό. Που πήγε η άλλη δύο τέλεια και ο ρομαντισμός. Φέρνα στην κρίση των 30 ή εγώ είμαι τρελός. Πάρε και τη δικιά μου, Λαμαρίνα. Λιουμπέτσι έφτιαξα. Θα κάτσεις να φάμε, ε? Μα τι είναι τούτα που μου λες? Εγώ δεν τα κατέχω. Να έχω μια γκόμενα μονάχα δεν αντέχω. Εγώ να ζήσω δεν μπορώ μέσα σε μια τρόγλη και να έχω για γυναίκα μου την εγγονή του Βόγλη.
Άστον αυτόν εγέρασε και άρχισε να τα χάνει. Κι όλο θυμάται τη σκηνή που έκανε τον Τζομπάνι. Αντί να κάτσει σπίτι του να πιει κανένα τίλιο, όλο κορίτσια κυνηγά και μάλιστα στον ήλιο. Αναμπέλ, στάσου μίγδαλα! Αναμπέλ! Παππούς, συγγνώμη, αλλά εδώ παίζουμε άλλο έργο. Καλά, συγγνώμη κόρη μου, δεν θα καθίσω, φεύγω. Αναμπέλ, στάσου μίγδαλα! Αναμπέλ, μίγδαλα! Άμα είχε και φουντούκια θα ψώνιζα. Ή έστω Κάσιους, αλλά αμύγδαλα. Εγώ είμαι μάγκας έξυπνος και με φωνάζουν γάτο. Τις γκόμενες τις παίζω εγώ. Τι λέει παρακάτω? Εγώ είμαι ο τύπος ο σκληρός. Εγώ είμαι ο τύπος ο σκληρός. Μεγάλωσα στα νόγια. Δυο μήνες τώρα παίζουμε, δεν έμαθες τα λόγια. Εντάξει, τα θυμήθηκα τα λόγια, εγώ τα βρήκα. Ψάχνω γυναίκα πλούσια να πάρω καμιά πρίκα. Εγώ σκορπότα σ' αγαπώ σ' αυτές που τα κουμπάνε. Πάω εδώ, πάω εκεί, όλες παρακαλάνε. Τελείωσες? Μπορώ κι εγώ λίγο να σου μιλήσω? Δύο κουβέντες θα σου πω και ύστερα θα σε αφήσω. Ξένα χάδια, μα θα δεις, θα καείς. Και ζάμα μπαμ, τίκι τίκι μπαμ, τίκι τίκι. Τι τροπή, τι τροπή. Αφελές αγόρι, χωρίς love story. Ναι, ναι, να πας να ξαναπείς το πείμα. Ναι, ναι, σ' αυτές που σ' αγαπούν. Έρωτα πουλάς, θα ζεις γη κι ουρανό. Ουφ, το είναι γαλλικά ζυκολό. Όνειρα πουλάς σε καρδιά και μυαλό. Δε σε θέλω, άστο και σιγολό. Έρωτα πουλάς και φθηνό αντρισμό. Που την έχεις στην καρδιά σιγολό. Χτύπα και φύγε το αίσθημα πήγε. Δεν κάνεις τη δουλειά σου καλό. Λόγια φθηνά που δεν κερδίζουν μια καρδιά. Ναι, ναι, τι κοιτάς γιατί με πρωταρείς. Μη κουράζεσαι, θα το δεις. Από μένα θα το βρεις. Εσύ δεν νοιάζεσαι. Κατάλαβα, είναι αδύνατον εγώ να σε κρατήσω. Μια λύση υπάρχει κλασική. Εγώ να αυτοκτονήσω. Θα κάνω κάτι φοβερό που θα τρομάξουν όλοι. Τόση ώρα λέμε αστεία γελάμε, τώρα πάνε να αυτοκτονίσω, λέω. Θέλει και ρεγουλάρισμα το γέλιο. Θα κάνω κάτι φοβερό που θα τρομάξουν όλοι, εκτός από τον Κύριο. Γαμώτο, πάλι ξέχασα να πάρω τον πιστόλι. Έρχομαι, μην μου φύγετε, πάω στο καμαρίνι. Όσο για σένα, ο Θεός να ξέρεις θα σε κρίνει. Πρόσεχε ρε ηλίθιε, πρόσεχε ρε αλήτη. Εδώ δεν είναι μοτοκρός, εδώ είσαι στη Μεγαλόνισο. Έτσι τελείωσα δόξα, τελειώνει η ιστορία. Να αυτοκτονήσει προσπαθεί η δυστυχή Μαριό. Απ' τη στιγμή που την καρδιά τη χώρισε ένα βέλος, εκείνη αποφάσισε να δώσει ένα φινάλε. Κι αφού ο Σύφης τη Μαριό για πάντα καταλείπει,
εκείνη από τη ζωή φεύγει με μία Πόρσε. Όρσε. Αφού από έρωτα αγωνώ, δεν παίρνει αυτός χαμπάρι, ήρθε η ώρα και η στιγμή ο χάρος να με πάρει. Έτοιμος ήτανε. Έτοιμη, πάει μία η ώρα, πρέπει να φύγετε κάποια στιγμή. Ε, κυρία, εγώ δεν θέλω να ζήσω, νομίζεις. Αλλά τι να κάνουμε, τα παιδάκια θα νιστάξουνε. Α, αντέχουν ακόμα. Κάτσε, ρε μεγάλη, μην αγχώνεις. Τι να... τότε δεν πήρε βολή. Δεν έχει μέσα σκάγια. Α, πέρσι μου τελειώσανε στο γάμο σε λα πλάγια. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να τρώω εγώ να βρω. Αμέσως να πεθάνω. Λες να είμαι τόσο άτυχη. Να την γλιτώσω πάλι. Δεν θα μπορούσε να σακεί, να μου έρθει στο κεφάλι. Να φύγω από τον κόσμο αυτό. Να κατεβώ στον Άδη. Ρε εσείς είσαστε άχρηστοι, δεν ξέρετε σημάδι. Εκεί πάνω κάθε ο κύριος. Πάει το, αποφάσισα. Θα ψάξω μέσα άλλα. Παιδιά, μήπως σας βρίσκεται πρόχειρη μια κρεμάλα. Yes. Είναι ψηλά. Την καντεμιά. Καλά είμαι, beat για beat. Θα ανέβω εδώ στο κούτσουρο. Έχετε γεια. Oh shit. Yeah.
dejaste, me dejaste en un altar. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no me puedo convencer que no te vendas, Alexander. Ah, ωραίο, το tango. Εμένα με έχετε δει να χορεύω τάγκο. Σαν να βλέπω τώρα κοτάγκο. Αλλά εγώ έχω άλλα χαρίσματα. Μπορώ και τραγουδάω ωραία. Και μιας και φτάσαμε στο τέλος της παράστασής μας, περάστε καλά! Αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ, δεν το λέω για να χειροκροτήσετε, αλλά αφού θέλετε χειροκροτήστε. Πάτε, μαντά, δεν τελειώσαμε ακόμα. Θέλω λοιπόν να πω ένα τραγούδι. Το κάνω κάθε χρόνο. Και καλά να πάθετε. Που δεν με έχετε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ γνωστό, μας εκπροσώπησε και φέτος στη Eurovision. Βέβαια δεν τους έκοψε, στείλαν την Άννα Βύση και βγήκαμε ένατη. Να μ' είχα πάει εγώ κυρία Κυριακή, γελάς, ε. Θα πω λοιπόν το Everything, το οποίο δεν θα τραγουδήσω μόνο, αλλά θα το παίξω και στο πιάνο. Παρακαλώ να έρθει μέσα το πιάνο. Όταν λέω να έρθει μέσα δεν εννοώ μόνο του. Κοίτα πατέτα που κάνω για να μην κουβαλάνε. Έλα, εδώ στη μέση. Έλα, βρε κουτούλη, μην τρέπεσαι. Το έχουμε φέρει από το εξωτερικό, από τη Σαντροπέ. Κάνει ντροπές. Έλα, εδώ στη μέση. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά, κυρία Κατερίνα, πουθενά. Μόνο εδώ στο Δελφινάριο. Α, αυτό είναι. Έχω και ένα τριαντάφυλλο κατακόκκινο. Θα το χαρίσω στο πιο όμορφο πλάσμα που υπάρχει σήμερα εδώ μέσα. Δεν ξέρω που κάθετε. Θα ψάξω να το βρω τραγουδώντας. Αν και από ό,τι βλέπω σήμερα είναι δύσκολη επιλογή. Η μία είναι χειρότερη από την άλλη. Πλάκα κάνω, κούκλες είναι όλες. Θέλω να πω, όπως έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, εμείς εδώ τα πάντα τα κάνουμε ζωντανά. Τραγουδάμε ζωντανά, παίζουμε ζωντανά, χορεύουν τα παιδιά ζωντανά. Όλα τα χορευτικά που είδατε ήταν ζωντανά, ούτε ένα playback. Γι' αυτό και τώρα θα παίξω πιάνο ζωντανά. Και θέλω την επίοικιά σας, αν κάνω κάποιο λαθάκι, να αρχίσω όμως να παίζω, μην καθυστερώ. I can feel the tears on my face, burn like fire. As I look in your eyes, and I know, Mrs. Sunday, I'm still in love with everything I hate, everything you do, everything I. Everything I hate, μια ωραία γυναίκα είδαμε. Everything you do, everything I fear, everything on you, everything I hate, everything you do, everything I fear, κούκλες παντού, everything on you. I can feel, έλα δε, ending. As I whisper goodbye, and I know. Η Βύση καλύτερα το είπε, δεν κατάλαβα. Και έκανε και 200 πρόβες. I'm still in love with everything I hate. Γιατί κλαίτε, μαντάμ, τόσο χάλια είμαι. Everything you do, θα το μάθω, μη στεναχωριέστε. Everything I hate, everything all you, everything I hate, everything you do, everything I fear, everything on you. I can believe, I just want you. I can believe, I just need you. Can believe. Νομίζω το δικαιούται. Ήρθα από την Αμερική μέσω Αυστραλίας για να μας δει. Κυρία Κατερίνα, από μένα για σένα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Πατριωτάκια δηλαδή. Πέρασε καλά σήμερα. Ωραία. Θα το βάλεις σε ένα ανθοδοχείο.
Άμα μαραθεί, θα μας πάρει τηλέφωνο να πούμε να αλλάξουμε. Υπάρχει υπηρεσία ειδική με μηχανάκι. Όλο μέσα θα βγει από κάτω. Everything. Α, το βάλε στην κλάστρα. Everything you do. Απλά ο καλύτερος ατελείωτος λέει. Everything on you. Εγώ ευχαριστώ. Φιλάκια στον άντρα της. Everything you are. Αφιερωμένο. Κυρία Κατερίνα, μας βλέπει τώρα όλος ο κόσμος. Αυστραλία, Αμερική θα μας δούνε του χρόνου. Καναδά, Ελλάδα, παντού. Κυρία Κατερίνα, number one. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρεις Κατερίνες και δεν μπερδεύεστε. Πού ξέρετε ποια από τις τρεις εσείς. Εσείς είσαι μία, εσείς Κατερίνα, έτσι. Για να κατευθείτε να σας βρω. Κατερίνα. Κατερίνα. Α, και τι με μπέρδεψε. Άστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όχι μπαλαμού, τη θεία, εντάξει, είπαμε. Του δώσαμε το λουλουδάκι αυτά, μην αρχίσει και πιάνεις τώρα. Βλέπει και ο σύζυγος. Το θέμα είναι ότι μετά από όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη, όλη αυτή τη μεγάλη συμμετοχή κάθε βράδυ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, βγάλαμε και σήμερα ένα μεγάλο συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι για μία ακόμα φορά και φέτος το καλοκαίρι. We are the winners. We are, we are. We are the winners. We are, we are. We are the winners of El Finario. We are, we are. We are, we are. We are the winners of El Finario. We are, we are. We are, we are. Μια κουβέντα θα σας πω, πάρτε τη σοβαρά. Τους πήραμε τα σόφραγα για ακόμα μια φορά. Είναι η Τάνια και η Μαρία, πορευτρίες μοναδικές και δυο εντυπωσιακές. Είναι η Χριστιανά και η Σοφία. Είναι η Χριστίνα, η Δήμητρα, όλες εκπληκτικές. Μπροστά σας ο Σωκράτης είναι τώρα. Κίνηση και φωνή μοναδική. Η χορογράφος μας ο Τυρχουδόρα, που έκανε δουλειά φανταστική. We are the winners of the Finario. We are, we are, we are, we are. We are the winners of the Finario. We are, we are, we are, we are. Πανουτσοπούλου. Είναι, 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 είναι. Είναι ο Αλφόνσο, ο Θανασάκης. Είναι, 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 είναι. Είναι ο Γιάννης, ο Ζουμπατής. Είναι ο Γιάννης, ο Ζουμπατής. Εκεί ψηλά για να τον δεις. Εκεί ψηλά για να τον δεις. Είναι ο Σάββας, ο Τασίου. Είναι η Έλενα, η Τσαβαλιά. Είναι ο Γιάννης, ο Καπετάνιος. Είναι ο Γιάννης, ο Καπετάνιος. Είμαι ο Μάρκος, ο Σεφερλής, της τρέλας επικεφαλής. Of El Finario. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πει αγάπη μεγάλη. Μη φεύγετε κυρία μου, δεν τελειώσαμε. Έχουμε άλλο ένα χορευτικό. Δύο μήνες κάναμε πρόβα να το μάθουμε. Αν μην το δείτε. Α, το δείτε από τηλεόραση. Εντάξει, άντε πηγαίνετε. Ένα κατέβηκε η θεία, το προλάβετε όλοι. Oh, 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 oh
Είδε όμως εδώ σε μας και φέρθηκε στα χέρια μας. Είδε ότι η ζωή είναι ωραία, γι' αυτό κι εσύ άφησε τα όλα και έλα στο δελφινάριο. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Γλέντισε το σήμερα, μη σκέφτεσαι τα αύριο. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Α, 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 α. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Α, 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 α. Έλα κι εσύ. Σε απασχολεί, πάρε την παρέα και λες το σε θέλει. Ξένες τόσα πολλά θα αισθανθείς και θα θες και πάλι να ξαναρθείς. Όποιος έρχεται εδώ σε μας και αφήνεται στα χέρια μας. Χαλαρώνει, γελάει πολύ, περνάει ωραία γι' αυτό κι εσύ. Άφησε τα όλα και έλα στο δελφινάριο. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Γλέντισε το σήμερα, μη σκέφτεσαι τα αύριο. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Α, 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 α. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Α, 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 α. Έλα κι εσύ. Πάντα καλά. Κάτσε ρε, με κρύβεις. Βλέπεις, μιλάω. Και να γελάτε συνέχεια. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου κύριε Κατερίνα. Ελάτε μέσα όλοι. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.